Ξαναγύρισες, ε. Ξαναήρθα. Καλά, με τον πόνο μας παίζετε εκεί πίσω. Καλημέρα κύριε και κύριοι, καλημέρα. Καλημέρα χαρά των ματιών μας. Καλοκαιρινότητες και καλοκαιρινότητες. Από ό,τι καταλάβατε, ζοριστήκαμε λίγο να γυρίσουμε. Αλλά επειδή έχουμε μια σχέση εμπιστοσύνης και ειλικρινή σχέση, θέλω να σας πω ότι χαιρόμαστε που είμαστε μαζί σας πάλι σήμερα. Λες ψέματα! Εγώ δεν λέω καθόλου ψέματα. Και έτσι, γεμάτη ενέργεια και χαρά και φρεσκαδούρα και μαύρισμα από ό,τι βλέπετε, τι έχουμε μαυρίσει. Και πού να δείτε και την Κατερίνα, τι γίνεται. Είσαι πολύ χέλη! Δεν θα την αναγνωρίσετε. Έτσι, πάμε να πούμε τα καθιερωμένα μας. Το δελτίο ηλιοθεραπείας. Έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Τοπικά θα σημειωθούν, οι άνεμοι θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ. Αλλά αυτό δεν πρέπει να σας ξεγελάει, γιατί η θερμοκρασία ανεβαίνει. Και όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία, είναι επικίνδυνο και πρέπει να προσέχουμε. Φοράμε αντιλιακό, σκιά και δροσιζόμαστε. Τα λέω καλά, Κατερίνα? Τα λες πολύ καλά, αγόρι μου. Ευχαριστώ. Πάμε να δούμε και αναλυτικά τις θερμοκρασίες. Τώρα που δεν είναι εδώ ο Παύλος να με διορθώνει με τους χάρτες, θα πω ό,τι θέλω, θα δείξω όπου θέλω. Δείξω μην... ό,τι κουστάρεις, δείξει τη Μογγολία. Λοιπόν, στην Αθήνα, δείχνω στην τύχη, δεν με νοιάζει. Πάμε, γόρι μου, εκεί ψηλά πάλι. 31 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη, όπου θέλω δείχνω. Πολύ μ' αρέσει που έγινε παραθαλάσσια έτσι με αυτό το στυλ, όμως γύρω-γύρω, νησί. Θεσσαλονίκη, 29, Εύρος, παντού εδώ. 32 βαθμούς Κελσίου. Μπράβο. Έχω μπερδέψει τα χέρια. Ποιο χέρι έδειχνα? Κάτσε που είμαι. Δείξε τον Εύρο στην Πελοπόννησο, έτσι που στάρουμε. Εδώ στη Μύκονο 25 βαθμούς. Πόρτο Κατσίκι 33 και στην Πελοπόννησο εδώ πέρα. Μη λες Πόρτο Κατσίκι και δείχνεις τα κορίτσια, ρε. 35 βαθμούς Κελσίου. Το UV θα είναι υψηλό μετά το μεσημέρι, οπότε προσέχουμε, όπως σας είπα και πριν, να δροσίζεστε, να φοράτε τηλιακό. Και το σλόγγαν που μου έλειψε τόσο πολύ και θέλω να το πω, είναι να περπατάτε ξυπόλοιτοι. Γιατί δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από το να περπατάτε ξυπόλοιτοι και προσοχή μακριά από ξενέρωτους. Αυτά για τον καιρό. Και τώρα από τους ξενέρωτους θα περάσουμε σε μια καυτή παρέα, στο μπικίνι της ημέρας. Για να δούμε το κορίτσι. Η κολλητή μου. Τζίνα, έτσι είπαμε. Τι είναι αυτά? Ηλία, μην γδαρθεί στα βράχια το κορίτσι. Τι λες, η Τζίνα Μπρούμες. Να σου πω κάτι, έτσι όπως είναι εντυμένη, κάποιος θα τη βρει σίγουρα. Θα τη βρούμε. Όπως... Σαν πεταλίδα. Σαν πεταλίδα, πώς λέγονται αυτά που είναι στα βράχια πάνω είναι. Πού θα τη βρούμε στην Τζίνα Μπρούμες? Να σου πω, σ' αρέσει αυτή, ρε. Εντάξει. Θα τη φέρω. Δεν τρελαίνομαι. Δεν τρελαίνεσαι. Φέρ την αύριο. Εντάξει. Όχι, μ' αρέσει. Αύριο η Τζίνα Μπρούμες στο πλατό. Μ' αρέσει πολύ. Ή ο Βράχος, ένα από τα δύο θα έρθει αύριο. Ναι, αύριο τη θέλουμε μαζί εδώ στην παρέα. Την προκαλούμε να έρθει. Να, ωραία. Βεβαίως να έρθει. Τώρα περνάμε σε σένα, Κατερίνα, να μας πεις τα νέα για σήμερα. Τι σοβαρό προβληματίζει τον κόσμο και θέλει να μάθει τόσο πολύ. Εννοείται πως όχι. Πάμε. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είναι οι ειδήσεις ΝΟΤ από το καλοκαιρινό και ξεκινάμε. Ειδήσεις της τελευταίας στιγμής, γάμοι, γεννητούρια και σύμφωνα συμβίωσης. Όλες οι πληροφορίες με εκτενή ρεπορτάζ. Ποια γνωστή τραγουδίστρια θέλει να κάνει ντουέτο με τον Σίντο Μπόι? Δηλώσεις on camera. Σακ στη showbiz με τους ψεύτικους ακολούθους στο Instagram. Αποκαλύψεις με ονόματα. Πασίγνωστη τραγουδίστρια παρατά το τραγούδι και γίνεται πρωταγωνίστρια. Ωραία, τι μας βρήκε. Γνωστός τραγουδιστής καταγγέλει: οι φίλοι μου δεν παίζουν τα τραγούδια μου στο ραδιόφωνο. Κυρίες μου και κύριοι, ήτανε οι ειδήσεις ΝΟΤ σε τίτλους από το καλοκαιρινό που ξεκινάει αμέσως τώρα. Δώσε! Τόση χαρά!
που επιστρέφουμε στη δουλειά. Δεν το ξανανιώσω ποτέ. Δεν νομίζω κι εγώ ότι υπάρχει άνθρωπο. Πρέπει να καλύψουν και το χορευτικό κοινό που αφήνει ο Παύλος. Θα δούμε πώς θα το κάνουμε αυτό. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι αλήθεια γιατί ο Παύλος έχει και 4 πτυχία στον παλέτο. Πού να το παλέψει, δεν παλέψει. Θα προσπαθήσω. Θα δώσω τον καλύτερο με αυτό σήμερα. Κυρίες και κύριοι μου, ναι, ξαναγύρισε σε το τραγούδι της ημέρας, το soundtrack της ημέρας. Ξαναγύρισε σε. Και μας καλύτερη μίξ όλα, να γίνει χαμός σήμερα. Το καλοκαιρινό non-stop είναι εδώ, ναι, πήγαμε λίγο Κύθνο, τα φιλιά μου στην Ισάρα. Και Τίνο, πολλά φιλιά και στην Τίνο. Έχω εδώ πολλά ραματάκια για τη γούνα του σήμερα, αλλά μετά, επιστρέψαμε εδώ, μετά, επιστρέψαμε εδώ στη βάση μας. Και δεν θα είμαστε μόνοι μας, γιατί πολύ καλοί φίλοι θα μας επισκεφτούν εδώ στο πλατό να μας κάνουν παρέα, διότι το κενό του Παύλου σου λέει δυσαναπλήρωτο. Αλλά κάτι θα κάνουμε. Θα κλάψουμε, θα χτυπηθούμε, θα το καλύψουμε. Κάναμε δυνατές μεταγραφές για να καλύψουμε το κενό του Παύλου. Πάρα πολύ δυνατές. Πάρα πολύ δυνατές. Σε σημείο που θεσούλες τρέμουν. Δεν θέλω να τα ανοίξω εδώ το στόμα μου. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε κλασικά, ωραία, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Βέβαια. Έχουμε παρακαλώ το βίντεο της ημέρας. Παρακαλώ. Να ένα μόνο νούμερο και κέρδισε 3,5 εκατομμύρια δολάρια. 3,5? Σε ποιο παιχνίδι? Στη ρουλέτες, blackjack, δεν τα ξέρω. Πόσα ποντάρια πάρεις τα λεφτά όμως, ένα ποντάρι πολλά. Τίποτα δεν ποντάρια σου λέει, λίγα πράγματα, αλλά ήρθε εκεί πέρα αυτό, γύρισε και ήρθε επί 10, επί 3.000, δεν ξέρω. Άμα σε θέλει, παιδιά, άμα σε θέλει, ναι. Εμείς δεν θα γύριζαμε εδώ στην εκπομπή. Θα γύριζε σήμερα. Όχι, αλήθεια. Εγώ θα γύριζα. Θα γύριζα. Πού σου ψεύτη! Πού σου και πω και για μαγειρική. Θέλω αύξηση γι' αυτό. Πού σου γύριζα. Εγώ εδώ θα ήμουν. Ψεύδεται και ψεύδεται αζιστόλος. Αλλά για αυτό το ψέμα εμείς, όχι. Δεν θα το χτυπήσουμε, δεν θα το κατηγορήσουμε. Θα τον ταΐσουμε. Φεύγω να συναντήσω τον άνθρωπο που με απάτησε περισσότερο από όλους αυτές τις ημέρες. Μαγειρική, παρακαλώ. Ωραία, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Θα αρπάξω να δευτείρει. Με ανάγκασα να είμαι ευγενικός με τις άλλες γυναίκες. Εγώ δεν ήθελα. Και ευγένεια. Και ευγένεια. Λες και ήταν εδώ, πώς τα λένε, τον κύριο. Εγώ μόνο για σένα μίλαγα, σε όλους. Έλεγα Κατερίνα και έπλαινα το στόμα μου με αγιασμό. Ψέμα, τρομερό. Εντάξει. Έβλεπα τα βίντεο, τα φλερτ πήγαν και ήρθαν εδώ. Μα μου φαίνανε μοντέλα τώρα. Και εγώ πώς να αντέξω, καλοκαίρι. Ότι εμείς δεν είμαστε! Ότι εμείς δεν είμαστε στον μοντελισμό. Είσαι top model. Εσύ δεν είσαι τώρα. Λόγω ηλικίας. Απλό μοντέλ. Είσαι super model. Ναι. Τα είδαμε. Καταρχάς να ευχαριστήσουμε και για την προηγούμενη εβδομάδα που εμείς πλατσουρίζαμε όλο τον κόσμο που ήρθε στο πλατό και στήριξε εδώ το καλοκαιρινό. Και περάσατε καταπληκτικά. Ο Παυλούκος δεν μπορούσε μόνο στο αγόρι. Αυτό που πιο πολύ μου αρέσει είναι ότι ήρθανε με πάρα πολύ κέφι. Δηλαδή ξέρουν τι γίνεται εδώ πέρα. Έτσι ξέρανε. Θα μπουν και οι τωρινοί. Ήρθανε πολύ διαβασμένοι. Λοιπόν, τι θα φτιάξεις, αγόρι μου. Σήμερα δεν ξέρω αν μας χαλάει λίγο ο ήχος. Δεν ξέρω. Φτιάχνω χοιρινό με κρέμα λεμόνι. Είναι δηλαδή μια παραλλαγή του αυγολέμονο. Θα το τελειώσω τώρα εδώ κατευθείαν πριν σερβίρω να δείτε πώς γίνεται. Σαν συμπυκνωμένο αυγολέμονο, ακριβώς, δηλαδή. Τέλεια. Και έχει περισσότερο λεμόνι, περισσότερο χυμό. Λοιπόν, έχει ασπρίσει, είναι ωραία. Έτοιμο. Έχει ασπρίσει. Όπα, μπαλάτε. Το ασπρίσει από το κακό του, σαν εσένα που είναι στα κορίτσα. Το ωραίο που κάνεις κάθε φορά. Βεβαίως. Θα ρίχνω εγώ. Κάνουμε τη διαδικασία του αυγολέμονο. Και θα δέσουμε το φαγητό μας και το σερβίρουμε εδώ ακριβώς μπροστά σας για να σας δείξουμε ότι. Θα ρίξουμε υλικά παράλληλα. Ναι, ναι, βεβαίως. Έλα, ρίξτε υλικό. Ρίξτε λοιπόν για κάρτα υλικά και θα γίνουν όλα έτσι όπως πρέπει. Για να φτιάξουμε λοιπόν σήμερα χοιρινό με με κατσαρόλα, καλά. Χοιρινό με κρέμα λεμόνι θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια χοιρινό. Έχω χρησιμοποιήσει σπάλα. Νομίζω ότι είναι το πιο comfort κομμάτι κρέατος που θα χρησιμοποιήσετε. Απλά να γνωρίζετε ότι θέλει λίγο παραπάνω ψήσιμο. Ένα μεγάλο κρεμμύδι και δύο σκελίδες σκόρδο θα είναι τα λαχανικά μας. Θα σβήσουμε με ένα ποτήρι λευκό κρασί. Θα βάλουμε δύο λεμόνια το χυμό. Το οποίο θα φτιάξουμε και το αυγολέμονο με τα λεμόνια. Και θα βράσει μέσα σε αυτό το χοιρινό μας σε ένα ωραίο ζουμί από ένα γκύβο, νερό, φρέσκια ρίγανη.
Και θα κάνουμε. Έχεις ξεσυνηθίσει την ομορφιά μου και θα χάσει με είδε απότομα. Έχασα τώρα, δεν περίμενα αυτή. Τι να κάνω, να σκυμίνω, δεν γίνεται. Και εννοείται το αυγό. Λέμε θα το κάνουμε μόνο με δύο κρόκους, έτσι και όπως είπαμε, τα χυμό από δύο λεμόνια. Είναι πάρα πολύ εύκολη συνταγή, γι' αυτό δεν δίνω τόσο πολύ σημασία. Αλλά τα βλέπετε τα υλικά εδώ πέρα. Ναι, αλλά ξέρει τα έχει τα τρικάκια τη. Τα έχει τα τρικάκια τη. Σίγουρα, α πούμε, ο πουρέ που θα φτιάξουμε που είναι μόνο με 2-3 πατάτε και ίδια αναλογία βούτυρο είναι κάτι μοναδικό. Λοιπόν, και ρίχνουμε την κρέμα. Από λεμόνι είναι πάρα πολύ οξινή και έχει. Μας αρέσει αυτό. Ναι, μας αρέσει και έχει πάρει και τη γεύση από το κρεμμύδι και το κρεμμύδι και θα γίνει τέλειο. Λοιπόν, θα πάρει και μία βράση εδώ. Όσο εγώ θα σοτάρω το κρέας και θα σερβίρουμε μια και καλή. Λοιπόν, τι έπαθε τώρα εδώ. Τι έπαθε, τα χάσες. Ήρθε η Κατερίνα, ήρθες και φέρε. Θες να φέρω αντικαταστάτη δηλαδή ο Ηλίας. Όχι, είναι κλασικά καθημερινά. Και τα χάνει λέει και με σένα. Θα τραλαθώ εδώ μέσα. Εδώ, οι κλασικές μου περιπέτειες με την κουζίνα στο καλοκαίρι. Κλασικά. Λοιπόν, να βοηθήσω. Θα βάλω εδώ το λάδι, γιατί η πρώτη δουλειά που θα ξεκινήσουμε είναι να σοντάρουμε το χοιρινό. Το χοιρινό δεν θέλει πάρα πολύ χρώμα. Εσείς βέβαια αφήστε το όσο πιστεύετε. Εγώ το δίνω ένα ελαφρύ χρώμα σκούρο καφέ. Δεν το κάνω και τελείως, γιατί μου αρέσει να έχει την υποψία ότι είναι σχεδόν άψητο σε συγκεκριμένο φαγητό, γιατί παίρνει χρώμα από όλα τα υπόλοιπα. Παρότι το χοιρινό θέλει καλό μαγείρεμα. Εννοείται. Θα βράσει, σε αυτό το σκεύος δηλαδή, θα μπουν όλα τα υλικά. Απλά το χρώμα του σοταρίσματος θα δείξει ότι αυτό το λίγο ότι κρατάει. Ακριβώς. Σαν χρώμα μόνο όμως. Μέχρι να σοτάρω το κρέας θα κάνω. Το κρεμμυδάκι, τα λαχανικά μου δηλαδή. Εγώ μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε. Απλά η συγκεκριμένη συνταγή θέλει κρεμμύδι. Θέλει πολύ κρεμμύδι. Εγώ θα βάλω ένα μεγάλο. Αν μπορείτε να βάλετε και περισσότερο, ακόμα καλύτερα. Παίζει πολύ βασικό ρόλο. Θέλει να είναι ψιλοκομμένο. Ναι. Ταιριάζει πάρα πολύ. Και εννοείται και σκορδάκι, έτσι. Απλά να προσέχετε να είναι αρκετά ψιλοκομμένο το κρεμμύδι. Γιατί στο βράσιμο, άμα δεν είναι ψιλοκομμένο, θα φαίνονται μεγάλα τα κομμάτια και δεν θα είναι σε εμφάνιση και σε υφή ωραία. Με το χοιρινό, συνδυάζοντάς το με το χοιρινό. Βλέπεις ότι κατευθείαν πήρε χρώμα, δεν είναι λιγότερο από ένα λεπτό. Θα βάλουμε μαζί τώρα το κρεμμύδι. Προσέχουμε τους χρόνους ψησίματος. Πρώτα το κρέας, μετά τα λαχανικά, πάντα όταν σοτάρουμε. Όλα σε φωτιά τούρμπο. Τούρμπο δηλαδή, για να δεις και ότι. Ωραία. Τελειώσαμε. Δηλαδή, βάζω και το σκόρδο και θα καπακώσω και θα χρειαστεί μόνο να πάρει μία βράση για να σβήσουμε. Για να δω εδώ, πήρε και βράση. Ναι, αλλά εγώ θέλω να δω τις πατάτες της τυρμπουσόν μετά. Πώς τις είπες? Ρομπουνσόν. Είναι κλασική συνταγή, είναι ένα προς ένα. Δηλαδή, όση πατάτα χρησιμοποιήσετε, βάζετε ακριβώς την ίδια ποσότητα βούτυρο. Είναι λιπαρή, αλλά δεν βάζουμε ούτε τυρί ούτε τίποτα άλλο. Το μόνο που χρειάζεται είναι βούτυρο. Και όση πατάτα φάτε, άλλη τόση ώρα είναι στον διάδρομο, γυμναστήριο. Ακριβώς. Αλλά δεν πειράζει. Κάποια φαγητά έχουμε πει δεν γίνονται διαιτητικά για δεν να γίνουν. Δεν γίνεται να γίνει διαιτητικό. Και νομίζω ότι η πατάτα ούτως ή άλλως είναι ένα φαγητό comfort. Βέβαια, ο σεφ αυτός ο διάσημος. Ο τυρμπουσόν, ο Ρομπουσόν. Βάζει και λίγη τρούφα μέσα. Εντάξει, εμείς δεν έχουμε την πολυτέλεια. Τώρα δεν ήξερα να βγάλω τα τροφόσκυλα στον κήπο. Δεν πειράζει. Εδώ έχει δέσει, κοιτάξτε το παιδιά, αυτό εδώ το πείμα. Έχει δέσει, έχει γίνει κρέμα, κυριολεκτικά. Αλλά τώρα πλάκα κάνεις. Είναι λουκούμι, μόνο από το χρώμα κάποιες φορές το φαγητό. Δεν χρειάζεται καν να δοκιμάσεις. Φυσικά. Μιλάει από μόνο του, βλέπεις το χρώμα που είναι σκούρο, καφέ, βλέπεις το έχουν προσέξει, το έχουμε σοτάρει σωστά. Το κρεμμυδάκι έχει λιώσει, έχει γλασάρει, έχει καραμελώσει. Νομίζω ότι είναι φανταστικό. Εύκολο. Το κάναμε εδώ μπροστά σας. Και επίτηδες το άφησα να το δείξουμε τελευταία στιγμή και να σας σερβίρω για να δείξω ότι πραγματικά. Ότι γίνεται. Γιατί γίνεται, ναι. Είναι εφικτότατο. Θα βάλω και λίγη φρέσκα ρίγανη και νομίζω ότι αυτό το φαγητό, παιδιά, είναι ό,τι πρέπει, όχι μόνο για μεσημεριανό. Εγώ θα το τρώγα και πριν πάω για απ' έξω μπάλα. Κυρίως τότε. Είναι τόσο λόγο. Θα το αφήσω εδώ και θα σου βάλω μετά, μόλις έρθει και ο Ηλίας, να ναι, σας γιατί σερβίρω. Το βλέπω, έχει λίγο υπερέκριση σάλιου. Έλα, σερβίρεις. Έχει πιάτα εδώ, έχει τα πάντα. Σερβίρ αγόρι. Αναλάβω εγώ. Πάλι έσβησε. Ρε παιδιά, τι συμβαίνει με αυτή την καρδιά. Μας ματιάσανε αγόρι μου που είναι τόσο να το φαΐ. Μια ζωή. Μια ζωή το ίδιο πρόβλημα. Δεν εγώ πειράζει. Ματιάζομαι εύκολα, Κατερίνα. Ματιάζομαι και μόνος μου. Θα σε ξεματιάσω εγώ, ξέρω. Πω, φαγητάρα. Φαγητάρα. Είναι φαγητάρα, μοσχομυρίζει. Είναι αυτό που. Απαραίτητος χρειάζεται σκόρδο. Χρειάζεται και μύρισε και σου ήρθε κατευθείαν και η μυρωδιά. Το καλό είναι ότι το έχεις βάλει εντάξει. Δεν θέλει καν γαρνιτούρα. Νομίζω με τον πουρέ είναι όπως πρέπει. Εννοείται ότι μπορείτε να φτιάξετε ένα ριζάκι ή μακαρόνια ή ένα ζυμαρικό. Θα τέριαζε. Προσωπικά το θέλω μόνο με πουρέ.
Γιατί είναι καλοκαιράκι. Νομίζω το κρέας το ψήνω γύρω στο 2 ώρο. Θα μου πείτε αν χρειάζεται κι άλλο, να είμαστε σίγουροι. Θα βάλω εγώ το κρασί παράλληλα να σβήνει. Πάμε είναι ωραία. Εντάξει, είσαι ο μόνος που ήρθε από διακοπές και δεν πήρε ένα κιλό, δύο. Τι έγινε? Έτρωγα πολύ, να ξέρεις όμως. Εγώ συνήθως παίρνω πάρα πολλά κιλά διακοπές. Έτρωχε καλέ, έκανε γυμναστικές διακοπές. Λοιπόν, έχω σβήσει με το κρασί. Ναι. Το συμβαίνει, τέλος πάντων. Θα το αφήσω εδώ να πάρει τον χρόνο του και ερχόμαστε στις πατάτες. Οι πατάτες που δεν τις έχω βράσει είναι λίγο κρύες. Θα βάλω λίγο ζεστό νερό, απλά ίσα ίσα για να τους προσθέσω μία θερμότητα. Έτσι, εσείς μην το κάνετε. Εσείς με το που τις βγάλετε από, από την κατσαρόλα, το θα τις χρησιμοποιήσετε. Το κάνεις εδώ για λόγους πλατό δηλαδή. Ακριβώς. Μα λοιπόν, κοίτα το πλάνο του χοιρινού, παιδί μου. Εδώ μιλάμε τώρα για Λούβρο. Άλλο επίπεδο. Και λιώνουμε τις πατάτες. Γύρω στις 3 με 4, γιατί όπως είπαμε, βάζουμε την ίδια αναλογία σε βούτυρο. Και θα μου πεις εσύ, Γιώργο, αν βάλω εγώ ένα κιλό πατάτες, θα πρέπει να βάλω ένα κιλό βούτυρο? Δεν είναι και αυτή το νόημα. Όχι, αλλά το 500 γραμμάρια θα το χτυπήσουμε. Εντάξει, και 500 γραμμάρια πατάτες είναι πάρα πολύ για γαρνιτούρα. Μην νομίζεις. Απλά κάντε μια φυσιολογική ποσότητα. Κάντε μια φυσιολογική γαρνιτούρα. Μην το πηγαίνετε κατευθείαν και εσείς στην υπερβολή. Δηλαδή, δύο πατάτες που είναι 100 γραμμάρια και βάλω και 100 γραμμάρια βούτυρο, δεν έγινε τώρα και τίποτα. Δεν χάλασε τίποτα. Κάτσε, παιδί μου τώρα. Και βάζουμε και το βούτυρο. Είναι 150 γραμμάρια οι πατάτες, 150 γραμμάρια το βούτυρο. Εντάξει, τώρα ότι αυτό είναι πεντανόστιμο δεν χρειάζεται. Είναι πεντανόστιμο. Και αποφεύγουμε το τυρί και το ελαιόλαδο, έτσι. Δεν κάνουμε δηλαδή υπερβολές 100%. Έχει με το βουτυράκι, αλλά παράλληλα χάνουμε επίσης και από άλλα υλικά. Είναι ωραίο που δίνεις και κάτι διαφορετικό σε σχέση με τον πουρέ. Γιατί έχουμε συνηθίσει ένα κλασικό πουρέ με γάλατα, με όλα αυτά. Αυτό είναι κάτι το διαφορετικό. Το κάνεις πεντανόστιμο. Είναι βγαίνει γραμματικά. Και άμα το χτυπήσετε, εγώ το κάνω στο χέρι, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ μια οικιακή συσκευή που να έχουν όλοι, που να μπορέσει να μας το κάνει τελείως γυαλί. Και είναι κρίμα. Με το χεράκι είναι νομίζω πιο ωραίο. Ο πουρές πρέπει να είναι λίγο σαγρέ. Δεν μπορεί να πρέπει να είναι λίγο σαγρέ, ακριβώς. Δεν είμαστε εστιατόριο. Είμαστε εστιατόριο. Αν το βάλετε βέβαια σε μίξερ, άμα το κάνετε με μίξερ, δηλαδή και σφίξει και αφρός. Δεν υπάρχει. Είναι ότι πρέπει για να σερβίρετε για ένα τραπέζι, για κάποιον καλεσμένο σας ή για κάποια πολύ προσωπική σας στιγμή. Αυτός λοιπόν είναι ο πουρές. Πες μου, σε παρακαλώ, χοιρινό παίρνουμε συγκεκριμένο κομμάτι. Χοιρινό πήρα σπάλα. Χρησιμοποίησα σπάλα γιατί θέλει λίγο παραπάνω ψήσιμο από ένα οποιοδήποτε άλλο κομμάτι χοιρινού. Και επίσης είναι πάρα πολύ φθηνό. Δηλαδή θα το βρείτε σε όλα τα ακροπολία και θα σας προσέξει και στην τιμή, ειδικά ο. Θα σας προσέξει την τιμή, θα πάτε πείτε από το λοιπόν, καλοκαιρινό ότι έρχομαι. Σε αυτό το σημείο αυτό θα βάλω παιδί. Δύο κουποτήρια νερό, όπως είπαμε, έχει μαυρίσει. Θα βάλουμε τον κύβο μας, όπως κάνουμε κάθε φορά που χρειάζεται. Κότα βοδινό σήμερα. Βοδινό. Ναι, γιατί είναι κρέας. Γιατί είναι σκούρο, έχετε. Θέλουμε να είναι σκούρο. Και θα καπακώσουμε και όπως δείξαμε και πριν, αυτό σε μία μισή με δύο ώρες θα έχει το αποτέλεσμα που σας έδειξα. Δεν σας κουράσα σήμερα, είναι πρώτη μέρα της εβδομάδας. Ναι, αλλά δεν είναι όμως μία συνταγή, αυτό που λέμε, ξέρεις, του ποδαριού. Είναι μία ωραία κυριακάτικη εορταστική, ναι, θα την έλεγα. Που στην ουσία το αφήνεις, το ξεχνάς, κάνεις και το εφέ σου, είναι και εύκολο. Έρχεται και ο άλλος και λέει, κουράσκε το κορίτσι μου σήμερα. Θα χαμουδίσεις. Βάλε μου να φάω. Βάλε μου να φάω. Δεν σας κούρασα σήμερα γιατί ακολουθούν συνταγές αυτή τη βδομάδα φοβερές, να ξέρετε. Προετοιμαστείτε, ελπίζω να σας άρεσε η συνταγή μου. Ωραία. Πείτε με στο Instagram, Γιώργος Πορφύρης, στείλτε μου τις ερωτήσεις σας, τις παρατηρήσεις σας, στείλτε μου τις φωτογραφίες σας από τις διακοπές σας. Ντυμένες. Προαιρετικά. Ωραία. Δείτε τη συνταγή από το tv5.gr μόνο και πιο αργά στο YouTube. Αυτά από μένα, Κατερίνα. Φυλάκια. Είμαι πολύ χαρούμενος που γύρισες. Πάω να υποδεχτώ 1000 κοκάλωτα, όχι ασταπάτη. Κάτι πήρε το μάτι μου. Έχουμε κυρίες μου και πολλούς survivors. Όχι μόνο και κανονικούς και τη ζωή και τα πάντα. Γιατί σήμερα, κυρίες και κύριοι μου, παρέα μας, ναι, εδώ, στο καλοκαιρινό, Τζένι Διαγούπη, Βασίλη Σίμος, έλα αποθέωση στα παιδιά! Εγώ θα μην ήρθα να πω τις ειδήσεις. Ανοίξε, ρωτήκες, θα δυνατήσεις και δεν θα σε καλούσα να το ξέρεις αυτό. Μην γελάς καθόλου. Να σε θυμίσω, αγόρι μου, όμορφο. Εδώ θα γίνει γάμος, να παραβόλας, ό,τι μπορεί ο καθένας. Όποιο θέλει, όποιο θέλει, παίρνουμε τώρα. Τι μία ευκαιρία. Πού καθόμαστε? Ελάτε, παιδιά, εδώ πέρα, δεν έχουμε σαλόνια. Α, δεν έχουμε σαλόνι. Όπου έχετε αφήσει τα κινητά σας, κάθεστε. Εδώ καλά είμαστε. Εδώ πάνω πώς ανεβαίνουμε, δηλαδή. Τζένι μου, να σου κάνω ένα σχόλιο. Τι με βρήκε πρωί-πρωί. Εντάξει. Ανέβηκα. Μια χαρά.
Καταλαβαίνετε ότι εδώ σήμερα η παρέα είναι του hot, γιατρού. Hot. Είναι hot, είναι και του γιατρού παράλληλα. Γιατρού. Αυτά μαζί πάνε. Όπως είπα και πριν, ανοίξω ότι η εξομορφή είναι τόσο. Δεν θα σε καλούσα να το ξέρεις. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τι συμβαίνει. Φουστάνι με κάνει όμως. Τι συμβαίνει. Τίποτα. Μήπως συμβαίνει κάτι σε σένα. Δεν ξέρω. Μπορεί να αντανακλώ κάτι περίεργο. Αμέσως. Ανάκλαση. Βλέπεις. Έχουμε... Απότομα βλέπω, γίνονται εδώ οι ερωτήσεις. Λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα, ωραία παρέα. Θα δούμε όλους τους φίλους μας να πούμε συνεντεύξεις, πράγματα, θάματα. Έχετε θεματολογία φοβερή. Έχουμε δει κάτι Νάζ, κάτι έχουμε διαβάσει. Κάτι social media. Είναι τούρμπο η θεματολογία. Έχουμε. Θα ξεμπροστιάσουμε κόσμο με ψεύτικους followers. Θα δούμε. Πέφτουν οι μάσκες. Τι ακριβώς έχει γίνει με τους ηθοποιούς και έχει πέσει πραγματικά η αρρώστια του γάμου και της εγκυμοσύνης. Έτσι όλοι πρέπει, οι συνάδελφοι. Να παντρεύεται ο κόσμος, να παντρεύεται, να παντρεύεται. Και αποκλειστικά τηλεοπτικά νέα και τα πάντα όλα. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, εμείς ήρθαμε και βέβαια κάνουμε ποδαρικό με διαγωνισμό, καινούριο διαγωνισμό. Γιατί, ναι, η αγαπημένη μας εταιρεία επέστρεψε. Η Βιοκαρπέτ βεβαίως, νέος εβδομαδιαίος διαγωνισμός, μαζί φυσικά με το υπέροχο πόλο μας. 1.000 ευρώ μετρητά από τη Βιοκαρπέτ σε ένα τυχερό τυχερή που θα στείλει μήνυμα open κενό ονοματεπώνυμο στο 14999 ή κλείσει από σταθερό κινητό στο ίδιο πενταψήφιο. Να σας πω ότι η Βιοκαρπέτ γιορτάζει μαζί μας τις καλοκαιρινές εκπτώσεις και έχει 1+1 δώρο σε όλα τα χαλιά μηχανής. Ναι, τώρα στη ζέστη είναι η εποχή για να κάνουμε τα χειμερινά μας ψώνια. Βέβαια. Οπότε φύγαμε για χαλί, αγαπημένη Βιοκαρπέτ, 1.000 ευρώ σε έναν τηλεθεατή εδώ του καλοκαιρινό, open κενό ονοματεπώνυμο. Στο 14999 κλείσει σταθερό κινητό στο ίδιο πενταψήφιο και φυσικά το πόλο που δεν λέει να φύγει και μας έρχεται η λιγούρα και θέλουμε να το πάρουμε να το κλέψουμε. Εγώ, να τελειώνουμε εδώ πέρα. Να στείλω μπορώ. Βεβαίως μπορείτε να στείλετε εσείς. Εμείς δυστυχώς έχουμε φάει μπλόκο, στείλαμε και μας είπανε δεν τρέπεστε γαϊδούρια. Όχι, ναι. Ναι. Πόλο, Volkswagen, παρακαλώ, Trendline, 1000 κυβικά, 80 άλογα, οθόνες αφής, συστήματα ασφαλείας. Τα πάντα όλα, ελάχιστο καύσιμο, γενικά το αυτοκίνητο που θα ζηλεύει ο δίπλα, ο απέναντι, η πεθερά σας. Βάλτε και αυτό το στόχο. Γιατί θα το δει η πεθερά και θα φρύσει. Είναι και αυτός ένας στόχος για τον πόλο. Και η πόλο. Και η πεθερά. Είναι Volkswagen, έτσι. Είναι Volkswagen, εγγύς. Είναι υπέροχο. Το ρίξα από τον έκτο, παίρνει μπρος και φεύγει. Το θέλουμε, το θέλουμε. Να το. Το βλέπετε. Open κενό ονοματεπώνυμο στο 14999, κλείσει σταθερό κινητό στο ίδιο πενταψήφιο. Έτοιμοι να φύγουμε για το πρώτο break, γιατί με τα μούτρα μπήκαμε. Ναι, ναι, ναι. Να στείλω και για τα χαλιά θέλω. Φέρτε τους καφέδες. Ναι, ναι. Φέρτε τα χοιρινά, γιατί εμείς χοιρινά κερνάμε. Τα χοιρινά, τα χοιρινά. Αυτό το χοιρινό εδώ μου κάτσε. Και ναι, επιστρέφουμε ναι. Για να γίνει εδώ του καλοκαιρινό, παρακαλώ. Έχει. Φύγαμε. Πάμε. Στο Μουγκό, παρακαλώ. Ησυχία. Ησυχάστε, γιατί τα πράγματα είναι σοβαρά. Έχουμε κανένα παιδί που κοιμάται. Γιατί το πήγαμε έτσι, Μουγκό. Γιατί είναι πρωί ακόμα. Ωραία. Και 19 Αυγούστου μόνο. 19 Αυγούστου. Εγώ, εσύ και η λάμπα εδώ. Αλλά όμως άδειος είναι έξω. Δεν είχε δρόμοι. Κόσμο. Εγώ ήρθα αμέσως. Με πέμπτη ήρθα. Πέμπτη... Εσύ ήσουν που γκάζονες. Εγώ ήμουν. Είναι ωραία η Αθήνα έτσι όμως. Όχι, έλα ξύπνα μας λίγο ρε παιδί μου. Όχι, όχι. Λίγο να γίνει κάτι. Όχι. Να γίνει, να γίνει. Είχαμε χαλαρώσει. Λοιπόν, έχω νέα, θα μας ξυπνήσουν τα info της ημέρας, γιατί έχουν γίνει πολλά. Μην νομίζετε επειδή είναι Αύγουστος ότι κοιμάται ο κόσμος. Όχι, εντάξει, κάτι θα γίνει. Ούτε η πόλη, ούτε η χώρα. Για πάμε να δούμε τα info, έτσι. Τα info. Έχει δέσει τέλεια το ρούχο με την παραλία. Λοιπόν, και μπάσιμο μέσα ο σκηνοθέτης. Τι του έδωσες, λεφτά! Τίποτα δεν έδωσα, Κατερίνα. Στορκίζομαι. Στορκίζομαι. Με την Ειρηνάκη μου. Με την Τζέννη μιλούσα πριν βγούμε στον αέρα. Με την Τζέννη. Ναι, ναι. Καλώ στην Ειρήνη Αρβανίτη μας, την αγαπημένη, που θα μας ενημερώσει για τα info της ημέρας που είναι μπόλικα για Αύγουστο. Έχουμε. Καταρχήν, καλώς όρισες, Κατερίνα. Μέσα τα κεφάλια τώρα, λοιπόν. Και ας ξεκινήσουμε με κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Καθώς έχουμε γεννητούρια, προσθέθηκε ένα νέο μέλος στην οικογένεια Παπανδρέου. Ο πρώην πρωθυπουργός, ο Γιώργος Παπανδρέου, έγινε παππούς. Να του ζήσει. Να του ζήσει. Ο γιος του, λοιπόν, Ανδρέας και η σύντροφή
σύντροφός τους έφεραν στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι στην Κρήτη. Έγινε γνωστό μέσα από διαδικτυακή σελίδα της Κρήτης, θέλω να σας πω. Αλλά σου έχω και ένα δωράκι σήμερα. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι, γεννήθη στην Κρήτη, όχι? Βεβαίως, στην Κρήτη γεννήθηκε. Θέλω να σου πω ότι και τα δύο παιδιά του Γιώργου Παπανδρέου ζουν μόνιμα στην Κρήτη, Κατερίνα. Παρακαλώ, και η Μαργαρίτα αλλά και ο Ανδρέας. Θα πάρει το όνομα του παππού. Αυτό δεν το όνομα του παππού το έχει ο γιος, Ανδρέας. Ναι. Και ξαφνικά ίντριγκα στην οικογένεια. Πρέπει να υποθεί, Γιώργο. Είναι, ο μπαμπάς είναι Ανδρέας, τώρα κανονικά πρέπει να είναι Γεωργία. Αναλόγως τον Γεωργία. Σωστά, τα ξέρεις καλά. Γεωργία, ναι, πρέπει να είναι Γεωργία κανονικά, να το δεχτεί και η νύφη. Έχουμε νέα, δηλαδή αυτά πώς γεννήθηκε. Θέλω να σου πω δύο στοιχεία. Ψάχναμε να βρούμε πληροφορίες για την νύφη. Γιατί δεν είναι παντρεμένη, ναι. Η σύντροφός του. Πολύ ωραίο. Λοιπόν... Αυτό ακόμα πιο ωραίο για μένα. Μπράβο. Ακριβώς. Γιατί ήθελα να σας πω ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι ένας άνθρωπος που δεν θέλει καθόλου τα φώτα της δημοσιότητας. Έψαξα όμως και έμαθα από πολύ στενό οικογενειακό περιβάλλον, φιλικό οικογενειακό περιβάλλον, ότι η κοπέλα είναι κριτικά. Α, γι' αυτό και. Και η οικογένειά της δραστηριοποιείται στο χώρο των ξενοδοχείων στην Κρήτη. Να τη. Μια χαρά, νύφη κριτικά. Να ζήσουν τα παιδιά, να το ζήσουν το μωράκι. Φαντάζομαι ότι και ο ίδιος ο κύριος Παπανδρέου θα είναι. Θα πεθάνει από τη χαρά. Και μιλάμε έτσι για το δισέγγωνο της Μαργαρίτας, έτσι. Μην ξεχνάς. Το δισέγγωνο της Μαργαρίτας, φοβερό. Μπράβο και μπράβο και συγχαρητήρια. Πάμε τώρα, θα σε πάω λίγο στο εξωτερικό και θα σε πάω νομίζω σε αγαπημένη σου ταινία, James Bond 007. Νάτος. Oh. Αρέσει. Ε? Ο James Bond. Δημοπρατείτε το αυτοκίνητο. Του... Συγγνώμη, Κατερίνα, παρακαλώ. Δημοπρατείτε, έμαθα το αυτοκίνητο. Δημοπρατήθηκε μέσα σε 4,5 λεπτά 6 πλειοδότες. Ο ένας απέκτησε αυτή τη θρηλυκή Aston Martin για πόσα λεφτά, παιδιά? 50 ευρώ. Είναι πολλά τα λεφτά. 6,4 εκατομμύρια. Να μην είμαι εκεί να το χτυπήσω. Είναι ελεύθερος αυτός. Είναι ελεύθερο το παλικάρι αυτό. Τιμής, Κάθριν. Ατυχία, δεν ήμασταν διακοπές. Έκλεισε. Θέλω να σας το κάνω και λίγο χειρότερο, γιατί ξέρετε ότι δεν είναι ακριβώς το αυτοκίνητο που βλέπαμε πριν στο χρυσοδάκτυλο. Είναι η Aston Martin, βέβαια, η οποία την είχαν χρησιμοποιήσει τότε οι υπεύθυνοι της παραγωγής για το πρόμο της ταινίας, νομίζω λεγόταν Επιχείρηση Κεραυνός. Επιχείρηση Κεραυνός, ναι, βεβαίως. Έτσι. Δεν είναι λοιπόν η συγκεκριμένη Aston Martin που έπαιξε στο χρυσοδάκτυλο, όμως έχει όλα τα έξτρα. Δηλαδή, καθόλου αντιγραφή χρυσάνθιμου, κανονικότατο, είναι απλά δεν είναι αυτό το μοντέλο που έπαιξε. Και έχει όλα τα πάντα. Περιστρεφόμενες πινακίδες, τα πυροβόλα αυτά, πουλή, αυτά που καταστρέφουν τα ελαστικά. Βγάζει πολυβόλα από τα φώτα, βλέπω. Ναι, να με δω εγώ να καταλάβω. Είναι ωραίο πολυβόλο γιατί να. Κίνηση στο Σύνταγμα, σκαμίτη. Βλέπει όλο το πολυβόλο. Πάρε την πόρτα. Όποιο θέλει, α έρθει μπροστά μου στην κίνηση, άμα δεν. Πάντως έδωσε 6,5 εκατομμύρια και δεν πήρε καν το αυθεντικό που έπαιξε στην ταινία. Πήρε τον κομπάρσο, ρε παιδιά. Πήρε τον κομπάρσο. Γιατί? Τον Κασκαντέρ πήρε. Τον Κασκαντέρ, είναι το τηλέφωνο του κυρίου να βρούμε, Ειρήνη. Να μάθουμε κάποια στοιχεία. Φαντάζομαι ότι θα είναι κάποιο άπλητο. Εντάξει, Ειρήνη, όπως μάθαμε τα πάντα για το παιδάκι, το εγγονάκι του κυρίου Παπανδρέου, να μάθουμε. Αφημία, αυτά, ελεύθερο. Θα ψάξω να δω. Θα πάμε και μια βόλτα με το Άστον Μάρτιν. Για την Τζένι για σένα. Για την Τζένι για σένα. Όποια του αρέσει. Δεν έχουμε θέμα εμείς. Να μείνει στην οικογένεια θέλουμε. Ωραία. Να καλό τάξιδι να πούμε, αν και δεν νομίζω να την βγάλει από τον καράζ. Δεν βγαίνει αυτό το αυτοκίνητο, ναι, έτσι. Ωραία. Τι άλλο έχουμε, Άιρι? Λοιπόν, θα σας ξαναπάω πάλι στην Κρήτη και νομίζω ότι είναι ένα θέμα που θα σας αρέσει πάρα πάρα πολύ. Θα σου συστήσω ένα λαμπρατόρ, τον Ραβέλ, ο οποίος είναι ο πρώτος σκύλος μουσιοπαιδαγωγός. Είναι ένα υπέροχο πρόγραμμα το οποίο θέλω να σου πω, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Κρήτης, δεν ξέρω ποιοι το έχετε επισκεφθεί. Είναι ένα διαμάντι πραγματικά, πρωτοπόρο σε πάρα πολλά προγράμματα. Έτσι λοιπόν τώρα τη χρησιμοποίησε ένα σκυλί μουσιοπαιδαγωγό. Εμείς μιλήσαμε βέβαια με τη διευθύντρια της έκθεσης και θέλω να τα ακούσετε όλα από αυτή. Ο Ραβέλ είναι ο πρώτος σκύλος μουσιοπαιδαγωγός στην Ελλάδα όντως και για άλλη μια φορά το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης του Πανεπιστημίου Κρήτης εφαρμόζει σύγχρονες διεθνείς μουσιολογικές πρακτικές, πρωτοπορώντας και εντάσσοντας τα καλοκαιρινά εκπαιδευτικά του προγράμματα την συνεργασία με ένα τετράποδο φύλλο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να
χρησιμοποιούμε όλες τις πρακτικές, τις παιδαγωγικές, ώστε να βοηθούμε τα παιδιά να εντάσσονται με τον καλύτερο τρόπο στα προγράμματα. Και μία πρακτική, η οποία και επιδημιολογικά και επιστημονικά έχει αποδειχθεί ότι βοηθά ιδιαίτερα, είναι η συμμετοχή ζώων στο πλαίσιο της εκπαίδευσης. Τα παιδιά πώς το αντιμετωπίζουν, Η αλήθεια είναι ότι ενθουσιάζονται με το που αντικρίζουν πρώτη φορά το Ραβέλ και μετά την πρώτη γνωριμία μπαίνουν όλοι μαζί στο εκπαιδευτικό πλαίσιο και δουλεύουν μαζί καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Πώς σας φάνηκε? Είναι υπέροχο, μας έφτιαξε τη διάθεση το θέμα και να πούμε ότι πλέον τα σκυλιά εκπαιδευμένα μπαίνουν σε παιδιά που, με αυτισμό που βοηθάνε πάρα πολύ. Σε ανθρώπους που βρίσκονται σε νοσοκομεία ως παρέα για να γίνει η ίαση πιο γρήγορα. Θέματα όρασης ανθρώπους. Είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε τα σκυλιά και πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι απλά, ξέρεις, το εφέ μας ένα σκυλί ή να αδιαφορούμε για αυτά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν παντού. Πυροσβέστες. Πυροσβέστες, λαμπραντούρ, ειδικά στα συγκεκριμένα σκυλιά. Διασώστες, πυροσβεστικοί. Αλλά μπορούμε και αυτό το πρόγραμμα εδώ να γίνει και σε σχολεία. Δηλαδή βεβαίως να γίνει σε σχολεία. Είναι πολύ ωραία επαφή των παιδιών με τα κατοικίδια και τα σκυλιά. Νομίζω, παιδιά, ότι μπήκανε σε μία τάξη και βάλανε σκυλάκια σε παιδάκια που είχαν ελλειμματική προσοχή. Ναι, ναι. Και όλα άρχισαν να ανεβαίνουν και στην απόδοσή του. Γιατί το σκυλί, όταν το παιδί το έχει δίπλα, αισθάνεται πάντα χαρά, μία ασφάλεια. Οπότε όλα γίνονται καλύτερα. Ας τα αγαπήσουμε όπως πρέπει και ας έχουμε την αγωγή. Μαθαίνουν και από να αγαπάνε τα ζώα, να τα σέβονται. Βεβαίως. Αυτό είναι πολύ βασικό, και κάτι. Βασικά, αν δεν τα αγαπάμε, ας μην τους κάνουμε κακό, ας τα αγνοούμε απλά. Αυτό, ναι. Ας τα αδιαφορούμε. Αυτό, ας τα αδιαφορούμε. Και να βάζουμε και λίγο νεράκι τώρα αυτές τις μέρες που είναι. Πολύ ωραία. Παιδιά, λοιπόν, αγαπάμε τα σκυλιά, όπως βλέπετε όλοι εδώ πέρα, είμαστε άρρωστοι με τα σκυλάκια. Να σου πω, βρεσί, Ειρήνη μου, όμως, μια κατηνιά, ωραίο το θέμα αυτό, μια κατηνιά τι θέλουμε, γιατί τώρα έρχεται η κατηνιά. Τι έχει, πριν φροντίσει. Το κατηνάζεις. Σε έχω φροντίσει, σε έχω φροντίσει. Σε παρακαλώ, φρόντισε με λίγο στην κατηνιά. Έξαλλη φαίνεται πως είναι οι Βρετανοί και τα βρετανικά ταμπλόιτς, γιατί ο Χάρη φαίνεται ότι ακούει περισσότερο την πεθερά του. Να Παντόφλακ στο παλάτι. Σαμπόν και στο παλάτι. Τι έγινε, μωρή Λίνια? Την πεθερά. Τι γίνεται, λοιπόν? Οι πηγές αναφέρουν ότι ο Χάρη θεωρεί την Αφροαμερικανή πεθερά του σοφή. Να σας θυμίσω, λοιπόν, γιατί ήταν η μόνη που είχαμε δει και από την οικογένεια της Μέγαν Μάρκλ στο γάμο. Πρόκειται για μια δασκάλα γιόγκα, όπου όμως είναι η μητέρα της Μέγαν, την έχει εννοείται βασίλισσα, την συμβουλεύεται για τα πάντα, μόνο που φέρεται ότι έχει άποψη για το πού θα μείνουν, για το ποιο συμβούλου θα έχουν. Έχει ξοκύλιο, Χάρη. Δεν το βλέπω καλά το Χάρη. Του βάζω και ένα σίγμα, γιατί Έλληνας έγινε. Ξοκύλιο, Χάρη. Αυτό δείχνει ότι οι πεθερές κάνουν κουμάντο και στα παλάτια. Από απόσταση, έτσι, γιατί μένει στο Λος Άντζελες. Η πεθερά είναι δράκος του Κομόντο. Μπορεί να σταθεί παντού. Τελειώσαμε. Άτιμο πράγμα. Τελειώσαμε. Λοιπόν, βλέπετε ότι η κατηνιά ακόμα και στο παλάτι έχει διεισδύσει. Εντάξει, κοίταξε. Εγώ θα είμαι όμως λίγο πιο θετική. Επειδή το παιδί έχει μεγαλώσει χωρίς τη μαμά του, μπορεί να θέλει να μια μαμά και να τον αγαπάει. Είχε και θείες, αλλά δεν τις ακούει. Ειρήνη, σε ευχαριστούμε, μανάρι μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε κατευθείαν να κάνουμε βόλτα στα social media, γιατί εκεί είναι αυτό η κλειδαρότρυπα. Το follow θέλω να δω εγώ. Έλα να μπουκάρουμε, παρακαλώ, social media report. Καμός. Report. Και τι κομμάτι, η Ιωάννα Κομμάτα. Η Ζαφύρη εφαγώθηκε. Η Ζαφύρη, δεν καταλαβαίνω. Γεια σας, τηλεκαμένα μου, παιδιά. Φίλη εδώ, τη Μαρία Ζαφύρη. Φίλη Φίδη που ερχόταν με τα μίνια και αυτά. Και την έφαγα και έφερα το κορίτσι με το μάξι. Είναι πολύ ωραίο το κορίτσι. Μαζέψου φορά πιο μακριά, δεν άκουγε. Θα σε βάλω και διότι μία εβδομάδα στην Κύθνο το κοντό πήγε εδώ. Ηρωιδή. Τελειώσαμε. Το κορίτσι με το περιμένω. Ναι, ναι. Τρίφωνα Σαμαράς, μία φωτογραφία, χίλιες λέξεις. Την είδα, την έχω. Θέλουμε να τη σχολιάσετε. Εντάξει. Εγώ την είδα. Το απόλυτο viral του Σαββατοκύριακου. Αυτό έγινε για διαγωνισμό. Ναι, έγινε στο πλαίσιο του giveaway, παιδιά. Διότι θέλησε να κάνει δώρο ένα μαγιό το παιδί της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου. Και σου λέει, αν δεν το φορέσω εγώ να το δω, αν είναι εφαρμοστό, πώς ταιριάζει στον κορμί μου, πώς θα το δώσω στην κοπέλα που το πάρει. Έχω δει συγκλονιστικές λεζάντες τύπου αριστερή φωτογραφία Κωνσταντίνου Σπυροπούλου, τι παραγγέλνεις από το ίντερνετ, τι σου έρχεται στο σπίτι και τέτοια. Εγώ έχω να πω ότι
θεότητα που λέγεται Τρίφωνα Σαμαράς, γιατί πραγματικά δεν μασάει σε τίποτα. It's amazing. It's amazing, it's fantastic. Ακομπλεξάριστος. Είναι ακομπλεξάριστος. Κάνανε αυτό λοιπόν το διαγωνισμό. Πραγματικά, αν είμαι η εταιρεία, τα θερμά συγχαρητήρια όποιος σκέφτηκε την ιδέα. Είναι φανταστικό. Θα ξεπουλήσει η εταιρεία, εγώ νομίζω. Εννοείται. Εγώ. Γιατί εγώ δεν το βλέπω στο σώμα τη Πυροπούλη που έχει πιο πολύ μέση. Το βλέπω στο άλλο. Ναι, μένει είναι πιο αδύνατο πολύ ο Τρίφωνας από μένα, αλλά θα το δω πώς τρώνει και χωρίς. Μπράβο που δεν έχει κάνει Photoshop, έτσι. Βλέπουμε και κάνε... το άσπρο. Από το μαγειδάκι του Τρίφωνα το άλλο. Δεν έχει ανάγκη. Γιατί είναι απλώς. Δεν έχει κάνει Photoshop. Και ο Τρίφωνας τον τελευταίο καιρό με τις γυμναστικές του και αυτό έχει λειτουργήσει. Πλώς. Μπράβο, βέβαια. Τρίφωνάκο. Είστε και οι δύο κουκλιά. Ωραία. Και θερμά συγχαρητήρια για να... πραγματικά για το χιούμορ τους. Είναι χιούμορ. Είναι χιούμορ. Πάμε σε, από τον κούκλο στην κούκλα. Βεβαίως. Ελένη Φουρέιρα σε πόζα φωτιά. Αυτό είναι. Είναι το στρώμα. Καλό, καλό και καλό. Το στρώμα μου μονό, δεν χωράει άλλο. Καλό κακοκαίρι για μας. Το στρώμα μου μονό. Νομίζω ότι είναι η πόζα που όλες όσες την κάνουμε, εγώ έτσι το φανούμε. Όλη την μέρα την κάνω. Εγώ πραγματικά την έκανα στην Κύθνο. Γιατί να είμαι, μην νομίζετε και η ανωνυμία εννοώ, επώνυμοι μας όλοι έτσι, η μη αναγνωρισιμότητα είναι ένα δώρο κι αυτό. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, δεν είναι πάντα. Συνήθως, όταν κάποιος είναι αναγνωρίσιμος, το καταλαβαίνει αυτό, ότι με την αναγνωρισιμότητα είναι λίγο διαφορετικό. Μπορεί να είναι πιο δύσκολο. Επίσης, δεν είναι εύκολο για μια γυναίκα, ας πούμε, που μπορεί να είναι λογίστρια, λέω ένα παράδειγμα, να βλέπει κάθε τρεις και μία τον εαυτό της, ρε παιδί μου, σε μια εφημερίδα. Ναι, τέτοιο. Είναι και άνθρωποι που τους αρέσουν, όπως οι παιδιά όπου υπάρχει ισορροπία, ό,τι θέλει ο καθένας. Σε κάποιους αρέσει φυσικά να βγαίνουν προς τα έξω ο σύντροφος. Σαφέστατα, ναι. Περιορέξει, ασχολογηθώ. Όπως του αρέσει. Φαντάζομαι χωρισμό δεν μας έχει σήμερα. Όχι, δόξα τω Θεώ και την Παναγία. Έρχεται αραβόνας, λέει τώρα, να τρελαθώ. Έχω και σύμφωνο συμβίωσης. Διότι εδώ σε αυτή την εκπομπή όλα τα έχουμε, Κατερίνα μου. Είχαμε θρησκευτικό, πολιτικό και σύμφωνο συμβίωση. Το πήραμε όλα. Πιάσαμε όλη την κάμα. Λοιπόν, θα σα πω τώρα στην Ιώνα Παπά που έγινε πρόσφατα μανούλα. Μίλησε στην εφημερίδα Real. Τι να πω, ότι δεν ξέρω τι έχω πάθει. Λοιπόν, για το σύμφωνο συμβίωση που έχει κάνει με τον σύντροφό τη, για το πόσο ωραίο να ζει τη μητρότητα. Και μάλιστα κιόλα στην συνέντευξη είπε κιόλα ότι δεν έχει κιόλα, δεν τη σκεφτόταν καν το ενδεχόμενο να γίνει μητέρα πριν από κάποια χρόνια. Όμως είναι το καλύτερο δώρο που θα μπορούσε να έχει μια γυναίκα. Είδες η ζωή όσα σου φέρνει αυτά που πρέπει να προκύψουν. Ιωάννα Παπά, ο Μπέντζαμιν Μπάτον της ηθοποιίας, θα έλεγα. Το κορίτσι αυτό, όσο πάει και μικραίνει. Έτσι, ναι, και είναι αυτές οι αδύνατες που μικραίνουν. Ναι, οι αδύνατες που μικραίνουν, οι οποίες τις χωνεύουμε βέβαια λίγο, αλλά και δεν τις χωνεύουμε παράλληλα. Εξαιρετική συνάδελφος, μπράβο της και για το μωρό της και για όλα. Εννοείται. Θέλω να κάνουμε μια φορά τους Μπέντζαμιν Μπάτον της Showbiz, γιατί είναι κάποιοι. Βλέπε, Γιάννης Τσιμιτσέλης. Ποτέ αυτός δεν πάει στο χωριό του. Ισχύει αυτό. Εμφανίζεται. Ούτε καν τον σκέφτομαι μωρό. Πρέπει να βγει και όπως είναι. Ναι. Τελείωσε. Αυτό. Τελειώσαμε. Μήπως κάνει Ιωάννα... τίποτα μπότοξ. Αυτό... Όχι. Όχι. Άλαβες. Όχι. Αυτά είναι DNA-κα. Χαίρομαι που έχουμε και ένα ζευγάρι με σύμφωνο συμβίωσης, γιατί είναι κάτι που επιλέγουν αρκετά σύγχρονα ζευγάρια. Δεν το επιλέγουν. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν το επιλέγουν πολύ. Το σύμφωνο συμβίωσης. Να πούμε επίσης ότι το σύμφωνο συμβίωσης είναι και γρήγορο, είναι και τα πάντα όλα έτσι, ξεκαθαρισμένο κτλ. Οπότε ο καθένας σας επιλέξει από αυτά που δείξαμε το γάμο που του ταιριάζει, αν ετοιμάζει. Όπως βολεύεται ο καθένας. Αυτό ακριβώς. Και θα σας πάω τώρα και σε μια έτσι γυναίκα ταλεντάρα, πολύ ωραία φωνή, κορμάρα. Ναι. Την Χρίσπα, την οποία συναντήσαμε και μίλησε φυσικά για τα επαγγελματικά της σχέδια. Πού θα τη δούμε τον χειμώνα? Σε θέατρο θα τη δούμε, να σας πω. Και φυσικά μιλάει και εκείνη για την προσωπική της ζωή, διότι τα ρωτήσαμε όλα. Όλα. Ήρθαμε να μας ησυχήσετε, να τη δούμε τη φίλη. Να τη δούμε. Αυτό το καλοκαίρι είναι αρκετά ευχάριστο για μένα, γιατί εξαργυρώνω την αγάπη και την προσπάθεια για αυτό που κάνω τόσα χρόνια. Ετοιμάζεσαι να παίξεις πρώτη φορά σε παράσταση, στο χιτήριο. Εγώ θα βρίσκομαι και σε παράσταση, σε παιδική παράσταση όμως. Μετά το θεατρικό σανίδι, που είναι παιδικό, εντάξει. Υπάρχει περίπτωση έτσι τίποτα να σε δούμε σε καμιά ταινία, σε καμιά τηλεόραση, σε κανένα σύριαλ, τίποτα? Κοίτα, το όνειρό μου είναι να παίξω σε ένα musical. Αυτή η αγορά έχει ηθοποιούς που έχουν γίνει κάποιες φορές και τραγουδιστές και τραγουδιστές που έχουν παίξει κάποιες φορές και σε παραστάσεις. Δεν είναι απαγορευτικό, αρκεί να υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν σε σένα κάτι και ότι μπορείς να το καταφέρεις και να μην χαλάς το σύνολο. Θεωρώ λοιπόν ότι αν δεν προσβάλλω το σύνολο της παράστασης και έχω να προσδώσω κάτι με αυτό το χαρακτήρα που θα αποδώσω, θα είναι χαρούμενο ακόμα και αν δεν είμαι ηθοποιός.
πω τώρα, έτσι λίγο που η μόδα στη μουσική έχει αλλάξει και έχει μπει λίγο στη ζωή μας το τραπ. Σκέφτεσαι τίποτα να πας προς τα εκεί, έτσι να βάλεις και εσύ κάνω το tune στη φωνή, να μην καταλαβαίνουμε τι λες. Όχι, εγώ το μόνο που έχω κάνει είναι κάποια mashup. Λέω όχι, αλλά δεν τους αφορώ νομίζω. Πού είναι, να πω. Δεν έχουν ανάγκη το δικό μου το όνομα. Να πούμε, κάτσε, έχει κάνει συνεργασίες με γυναίκες στο Simboy. Να πούμε στο Simboy να κάνει και με σένα, γιατί όχι. Τέλειο. Πόσα χρόνια γάμου μετράς? 9 γάμου, 10 σχέσεις. Είναι κάποιες σύνδεσες ερωτήσεις. Παιδί θα κάνεις, με τα κιλά έχεις πρόβλημα, που νομίζω σας κάνουν συχνά. Σε ενοχλούν αυτές οι ερωτήσεις? Δεν με ενοχλούν, αλλά νομίζω ενοχλούν τον κόσμο πια. Γιατί γενικότερα έχω παρατηρήσει μια αποστροφή όταν έχει να κάνει με τέτοια θέματα η συνέντευξη. Και το βλέπεις και από τα social, ότι δεν αφορά. Τουλάχιστον όσο έχει να κάνει με το δικό μου πρόσωπο. Δεν ξέρω κάποιο άλλο άτομο αν τους αφορά, αν θα κάνει παιδί ή αν έχει πρόβλημα με το βάρος του. Όσον αφορά εμένα, νομίζω υπάρχει πλέον μια αποστροφή. Δεν ρωτάω για δουλειές, νομίζω ότι κάνεις τα πάντα στο σπίτι, έτσι και μαγειρεύεις και όλα, όχι? Φυσικά. Κοίταξες και τρόμαξα, λέω. Όχι, τι θα αφήσω να μας φάνε οι κατσαρίδες, δεν σε καταλαβαίνω. Εννοείται. Είναι. Και είναι σπεσιαλιτέ που φτιάχνεις τον άντρα σου? Γενικότερα μαγειρεύω πολύ. Μ' αρέσει να μαγειρεύω και για φίλους. Κάνω, ναι. Μαζευόμαστε σπίτι, επί τραπέζια, τηλεόραση, τέτοια πράγματα, ταινίες. Γενικά μαγειρεύω φαγητά που είναι της μαμάς. Ξέρεις, παραδοσιακά φαγητά, ελληνικά. Και πολιτικά. Θα χειροκροτήσουμε. Γιατί και είναι φίλη μας και εγώ τη γουστάρω σε όλα, στην ευθύτητά της. Τα λέει ωραία. Είναι ένα ταλαντούχο κορίτσι, υπερταλαντούχο κορίτσι. Μ' άρεσε αυτό που είπε και συμφωνήσαμε έτσι backstage, θα έλεγα, με την Τζέννη και με όλους, ότι ο καθένας μπορεί να δοκιμάζει ό,τι θέλει. Ακριβώς. Αν θέλει να το κάνει με έτσι, αγάπη ακριβώς. Και πάθος, σε οποιοδήποτε χώρο, συμφωνείς αυτό, Τζέν? Συμφωνώ, ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει και όπου τον καλέσουν να πάει. Με αξιοπρέπεια. Έτσι. Και αν είναι καλός, ας μείνει. Αν δεν το αντέχει, θα πάει ξανά. Ο χρόνος θα δείχνει όλα. Στη δουλειά του αυτό που έκανε. Παιδιά, επίσης η ερώτηση: κιλά παιδί έχει γίνει πια σαν το Simboy? Όλοι ρωτάνε πώς φαίνεται το φαινόμενο Simboy. Ας μην ρωτάμε βλακίες. Δεν θέλουν κάποιοι άνθρωποι να απαντούν και είναι μια καραμέλα την οποία τη λέμε συνέχεια. Θα κάνεις παιδί, πώς θα δυνάτσεις. Ο καθένας έχει ένα. Ένα τρόπο. Ένα τρόπο. Μην το ρωτάμε συνέχεια. Νομίζω ότι και εμείς δίνουμε περισσότερο. Δηλαδή, γιατί διάβαζα χθες στο Instagram το σχόλιο μιας κυρίας που έλεγε ότι αναφέρεστε συνέχεια στα κιλά για να αισθάνεσαι καλύτερα. Όχι. Όχι. Εμείς δεν αναφερόμαστε στα κιλά μας. Οι άλλοι άνθρωποι αναφέρονται και εμείς αναγκαζόμαστε κάθε φορά. Εννοώ για γυναίκες που είναι ή πιο juicy ή που είναι και πολύ φυσιολογικές, γιατί πια το πολύ φυσιολογικό έχει γίνει. Είναι παχουλές. Είναι παχουλές, για να μην πούμε χοντρές και παρεξηγηθούμε. Έτσι, μπράβο. Είναι παχουλές. Έτσι, μπράβο. Κιλά, παιδί, τα πάντα όλα. Ο καθένας ρυθμίζει αυτό που θέλει στη ζωή του. Εννοείται ότι εννοείται ότι Simboy, δεν θα μπορούσε να λείπει. Εννοείται ότι Simboy, μα η ίδια όμως θέλει ντουέτο και εδώ. Ναι, γιατί όχι. Ξαναφέρνω με μαγικό κουμπί, μισό λεπτό. Πατάω ρομποτικά, εμφανίζεται η Ιωάννα Κωνσταντίνου. Παρακαλώ, Τζοάννα, έχει γίνει κάτι. Διότι είναι Simboy. Είμαι Simboyκιά. Σαν Τζέννη μου και εγώ Simboyκιά. Σαν μια. Ένα πικάντικο. Λαράκια, δεν ξέρω, τα κορίτσια πίσω μπορούν να χορέψουν. Εγώ δεν το έχω, το μπορώ μόνο να τραβάω όταν μπορώ. Μπορείς να μου δείξεις, λίγο να μου δείξεις και θα κάνω το μπορώ. Έτσι, με τίποτα. Μικρόφωνο έχουμε. Ωραία, φίλε, είναι δυνατό. Αγόρι μου, αγόρι μου. Έτσι, έλα. Έλα, να μιλήσεις, να πεις. Αυτά. Λοιπόν, έλα. Ο Μάρκος σε φελίσει μεγαλύτερος. Για αυτό τους άλλωστε, για να πει μόνο αυτό. Για δεν θέλω. Και
σκέφτηκα. Συγγνώμη. Είναι και κυπάρης. Τα λεφτά είναι αληθινά. Φυσικά και είναι αληθινά. Δεν καταλαβαίνω την ερώτησή σου. Αν τα λεφτά είναι αληθινά, λάθος μέρα δεν πήγαμε στο Σεφερλί. Μήπως τώρα τι κουραστήκαμε. Σα είπα εγώ να πάμε σε Σεφερλί. Έλατε. Δεν πήγαμε. Τα λεφτά είναι αληθινά που πέτυχε. Ναι, ναι, ναι. Από μόνο που. Ναι, 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 λέει η κοπέλα, το ξέρει. Μα είμαι διαπιστευμένη. Τι χαρτονομίσματα ήταν 5 ευρώ. Τι λες ρε, ήτανε 50 ευρώ. 50 ευρώ. Αφού στεκόντουσαν 50 ευρώ ήταν. Και δεν ορμήξαν όλοι. Δεν ξέρω ποια είναι η κυρία με την μπλε ποδιά. Θα έκανα το τύπο και θα έβγαινα καθαρίστρια με περούκα. Συγγνώμη, πρέπει να καθαρίσω και θα τα έπαιρνα. Πάρτε λίγο τα πόδια σας. Παιδιά, που πετάει λεφτά πραγματικά. Βεβαίως. Εγώ θα τρελαθώ, ρε φίλε. Μην τρελαίνεσαι, μην τρελαίνεσαι. Δεν ξέρω, δεν αποκαλύπτω τις πηγές μου. Θα μάθω την μπορούμε να πάμε να τον δούμε κάπου μαζί, Τζέννη, να δούμε αν θα πετάξει λεφτά. Το σίγουρο είναι ότι είδαμε δύο ανθρώπους με χιούμορ. Εμένα, καλά, σε Σεφερλί, Συμπόη. Τον κάνει ίδιο, έτσι. Καλύτερο. Μια χιούμορ Συμπόη. Πώς λένε για κάποιον ότι σε κάνει καλύτερα και από σένα. Αυτό, ναι. Ήταν Θεός και βέβαια δείχνει και ο άλλος ότι έχει χιούμορ. Έτσι, ο άνθρωπος, ο Συμπόη, ότι πήγα και είδα τον εαυτό μου. Γιατί στο Σεφερλί γίνεται σάτυρα, έτσι. Έγραψε μάλιστα στο Instagram ότι ήταν τα καλύτερα γενέθλια της ζωής του. Μπράβο. Πολλές φορές ο Συμπόη εξάλλου έχει πει ότι μια παράσταση. Εγώ δύναμη κάνουν αναπαράσεις και μ' αρέσει και γελάω. Και φαίνεται παρακαλώ, Μάρκο Σεφερλί, ενημέρωσέ μας τι θα έχεις καλεσμένο την επόμενη εβδομάδα. Και εμείς θα πάρουμε τα βιντεάκια. Μην παράσουμε μια βόλτα, μην πετάξουν τίποτα και κάτι να πάρουμε κι εμείς. Πάμε για διαφημισούλες, γιατί ήταν full το πρόγραμμα. Α, κρίμα τελειώσαμε. Όχι, έχουμε κι άλλα. Έχουμε κι άλλα. Κοπελιά! Στο καλοκαιρινό το έχεις έρθει. Τώρα έχω τα καλύτερα. Τώρα αρχίζει το ζουμί. Ωραία, πάμε διαφημισούλες και ερχόμαστε. Ήταν ένα χτύπημα της μοίρας που δέχτηκα μόλις που μου λέει ο Ηλίας. Ωραίο, τι είναι αυτό. Όταν δουλεύεις με την νεολαία, οι μακεριές έρχονται έτσι. Είναι true blue, Μαντώνα. Το χορέψαμε σωστά όμως, το σύνδεσμο. Το χορέψατε πολύ σωστά. Γιατί... Μπράβο, παιδιά. Μαντωνίτσα, τη λατρεύουμε τη Μαντώνα. Και εμείς την ακούγαμε στο γυμνάσιο. Μη σου πω, είχαμε κολλήσει και ένσημο, αλλά τα αφήνω να πάει. Αυτό να πάει στο καλό. Τα αφήνω να πάει στο καλό. Μην λυπηθούμε τώρα που γυρίσαμε καλοκαιριάτικο. Λοιπόν. Ξαναπατάω κουμπί, παρακαλώ, ρομποτικά, να συνδεθούμε ξανά με Μάρτζου Λαζάρου. Κοπέλα, γιατί κοπέλα. Έρχονται τα αποκλειστικά του Κατινάζ, γιατί το κορίτσι μας φέρνει τηλεοπτικό ρεπορτάζ αποκλειστικών. Αυτό, ό,τι μπορούμε κάνουμε, Κατερίνα, εντάξει. Κλικάρετε πριν τώρα. Το κατεβάσουν, είδηση μόμπα και τέτοια, όλες τις τίτλους από κάτω. Ναι, μόνο σε εμάς. Μόνο σε εμάς. Λοιπόν. Να σας πω λοιπόν ότι πριν λίγο καιρό είχαμε βγάλει εδώ, Κατερίνα, μέσα από το καλοκαιρινό, ότι το Star ετοιμάζει ένα νέο ταξιδιωτικό reality, να το πω έτσι. Globe Trotters είναι ο αγγλικός τίτλος. Η κοσμογυρισμένη θα είναι, φαντάζομαι, ο ελληνικός, αν δεν αλλάξει κάτι, έτσι. Αν θυμάμαι καλά, αυτό το reality είναι ότι μπαίνουν άνθρωποι αναγνωρίσιμοι. Σωστό. Και ταξιδεύουν στα πέρατα της γης και πρέπει να επιβιώσουν και να επιστρέψουν Ελλάδα. Είναι και νομίζω... Τώρα. Έχουν μικρό budget, ένα χαμηλό budget. Κάποιο μικρό budget στην τσέπη τους, θα πρέπει να συλλέξουν κάποια στοιχεία και να έρθουν στην Ελλάδα. Να πούμε τώρα ότι προφανώς θα υπάρχουν και κάποιες αλλαγές. Μπορεί να είναι μόνο στην Ελλάδα, σε κάποια μέρη, μπορεί να είναι και στο εξωτερικό. Αυτό ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί. Να σας πω λοιπόν. Συγγνώμη, έχουν κλείσει οι συμμετοχές. Εδώ τις ανακάλυψε. Έχω κάποια ονόματα που θα παίξουν. Αλίμονο. Άρα να πάρω ένα τηλέφωνο κάπου. Εκεί πίσω από τη φιλοσιά. Αυτοί οι παίκτες δεν θα αλλάζουν συνέχεια όμως, δεν θα υπάρχει... Αυτοί θα είναι οι παίκτες. Είναι σταθεροί, είναι σταθεροί. Γιατί έχουν το στόχο να επιστρέψουν. Και είναι και σε ζευγάρια κάπως, δηλαδή διάδες, τριάδες, θα δούμε πώς θα είναι. Να σας πω λοιπόν ότι τα ονόματα τα οποία μου είπαν ότι θα είναι, είναι... Η Αντελίνα Τελώνη Βαρθακούρη μαζί με το Χάρη Βαρθακούρη, το σύζυγό της. Και τα παιδιά... Τα παιδιά πίσω, στα μετόπιστε, θα περιμένουν να γυρίσουν από τα εξωτερικά. Μιλάμε τώρα για ένα ζευγάρι αγαπημένο, μιλάμε για ένα κορίτσι τσιφρέσκο που έχει ζωντάνια, έχει μπρίο, έχει... Είναι πολύ γλυκό κορίτσι, Αντελίνα. Και ο Χάρης, εγώ έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία. Κρυάρι, λατρεμένο, τρελός, κανονικός, τρελαμένος τύπος, ταλαντούχος και
σαν ζευγάρι, είναι... παθιασμένο ζευγάρι, έτσι, ερωτευμένο ζευγάρι. Ερωτευμένο, παθιασμένο, τρελό ζευγάρι με την καλή έννοια, έτσι. Εννοείται και θα παίξει και καυγάς με αυτό το ζευγάρι. Τι πούμε, γιατί είμαστε μαγικοί σε αυτό το λεωφορείο. Θα γίνει μανουρίτσα. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι το πρώτο ζευγάρι που θα δούμε στο παιχνίδι. Ωραία. Τώρα, ο άλλος κύριος είναι ο κύριος Στέλιος Κρητικός, ο οποίος θα είναι με τους γιους του, τον Μιχάλη και τον Άρη, βεβαίως. Αυτή είναι μια οικογένεια φέτες, όλοι. Τελείωσε. Είναι άσχημο οικογένεια. Μπέντζαμιν Μπάτον και ο Στέλιος Κρητικός. Επίσης είναι η οικογένεια φέτα, γιατί είναι ο μπαμπάς, τα παιδιά και είναι όλοι ξένοι. Φέτες, φετόνια. Εν τω μεταξύ, βλέπετε ο Μιχάλης, επειδή ακολουθεί και το μόντελινγκ, εδώ που βλέπετε στις φωτογραφίες, είναι ίδιος ο Στέλιος. Ίδιος. Ωραίος ότι θα είναι μεταξύ μας τώρα, να τον κακολουθήσουμε και όρος τον μπαμπά του, αλλά εντάξει. Δεν νομίζω ότι θα εξηγείται ο μπαμπάς. Ο γιος είναι το εξελιγμένο μοντέλο. Ναι, είναι πιο ωραίος. Ακριβώς. Λοιπόν, ο επόμενος υποψήφιος, ναι, τον είδαμε στο MasterChef πέρσι. Έκαψε καρδιές και μιλάμε φυσικά για τον Χρήστο Μπάρκα ή αλλιώς ο Κράτς. Θα μου ξενιδευτεί ο Κράτς που τον λατρεύω, το Χριστάκι, πεθαίνω. Πολύ παιδί αυτό. Λοιπόν, αυτό το παιδί κρατάει πάντα έτσι ένα χαμηλό προφίλ. Εγώ τον είχα γνωρίσει και μάλιστα... Έχω το παρασκήνιο διότι του είπανε ποια είμαι για να έρθει να με γνωρίσει. Δεν ήξερα ότι η κοπέλα αυτή τη τηλεόραση και ήρθε και μου μίλησε στο πληθυντικό τι κάνετε κι αυτά. Είναι ένα καλονό, ένα κούκλο. Είναι πραγματικά όπω λένε κεν-κεν. Έτσι με το μαλάκι το περιποιημένο. Αλλά στα τελευταία επεισόδια του MasterChef έβγαλε και πολύ χιούμορ. Είναι και αστείο παιδί ο Χρήστος. Ισχύει, ισχύει. Πολύ σωστό. Αλλά το τέρι του, ποιο είναι. Το τέρι του, υπάρχει κι άλλο ένα υποψήφιο από το MasterChef, ο Παντελής. Εγώ με αυτή την ομάδα θα πήγαινα που θα ξέρω ότι κάτι θα πάω. Ότι κάτι θα πάω σίγουρα εκεί. Ότι δεν θα πεινάσουνε. Αυτό, σας το λέω, είναι η πληροφορία της τελευταίας στιγμής για τον Παντελή. Εντάξει, θα τρελαθώ με Χρήστο και Παντελή μαζί. Πήγαινα, εννοείται πρέπει να του στείλουν Τζαμάικα και να πάμε εκεί, γιατί και το γρίλο θα το φας κοκκινιστό που λέει ο λόγος στη ζούγκλα. Κάτι θα σε φτιάξει. Έτσι ακριβώς. Θα ξέρουν τι τρώγεται, τι δεν τρώγεται. Μέχρι στιγμής, λοιπόν, αυτοί είναι οι υποψήφοι παίκτες, οι επώνυμοι παίκτες που θα δούμε στο συγκεκριμένο τηλεπαιχνίδι. Θα είναι, οπότε θα είναι τρία τα σετ, έτσι, δηλαδή θα είναι. Κοίταξε να δεις, στο εξωτερικό το έχουν λίγο, είναι και διαφορετικό. Ήταν τρία τα άτομα, τώρα εδώ θα δούμε ζευγάρια και ξέρεις, πάντα σε κάθε τηλεπαιχνίδι προσαρμόζεται. Σύμφωνα με τα δεδομένα, με τα ελληνικά δεδομένα, τα αμερικανικά δεδομένα. Θα, θα γίνεται ταυτόχρονα και θα έχει αναλλαγές. Δηλαδή θα βλέπεις την περιπέτεια της κάθε ομάδας ταυτόχρονα. Ακριβώς. Θα είναι ο Πέτρος ο Πολυχρονίδης, ο οποίος θα είναι εδώ φυσικά, που θα κάνει τις συνδέσεις. Νομίζω συνεχίζει και τροχό της τύχης, έτσι δεν είναι. Βεβαίως κανονικότατο, το μακροβιότερο παιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης. Οπότε θα υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που θα ακολουθούν τα ζευγάρια τους επωνύμους στην αναζήτηση των στοιχείων που χρειάζονται για να επιστρέψουν στην Ελλάδα και να στεφθούν νικητές. Ακούγεται πολύ ενδιαφέρον. Στην Ελλάδα να το κάνουν πάντως, εγώ θα έλεγα. Έχει και δυσκολίες πάντως. Να γυρίσουν την Ελλάδα. Να γυρίσουν την Ελλάδα. Και να προσπαθούν να φτάσουν Αθήνα. Να φτάσουν Αθήνα. Να φτάσουν Αθήνα. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο ανάλογο παιχνίδι. Φαίνεται και μεγάλο project. Ότι πρέπει να είναι. Παίζει το project, παίζουν οι παίκτες. Είναι πολλά σε ένα τηλεπαιχνίδι, θεωρώ. Κοίτα, το Star πάντα κάνει κάποιες συντονισμένες κινήσεις. Δεν είναι το κανάλι που σου ανακοινώνει 50 πράγματα στο πρόγραμμα. Είναι όλα δομημένα και πιστεύω ότι και αυτό θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αν ισχύουν και τα ζεύγη, θα γίνει χαμός. Και η οικογένεια μπαμπάς γιος που θα έχεις εκεί πέρα έναν άλλο σκοτωμό που πας από εκεί στις τουρίστριες. Τρία διαφορετικά πράγματα. Φίλοι, οικογένεια και ζευγάρι. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Να δούμε λοιπόν, τι θα ισχύει. Ωραίο. Και τώρα θα σας πάω σε μια πολύ ωραία γυναίκα, την οποία θαυμάσαμε στο Your Face Sounds Familiar. Κανείς δεν πίστευε ότι θα κονταροχτυπηθεί για την πρώτη θέση. Μιλάω για την Κατερίνα Στικούδη, την οποία την είδατε κιόλας στο Your Face, τι ωραίες μεταμφιέσεις έκανε. Και ήταν, τώρα η Κατερίνα ετοιμάζεται. Ήταν καταπληκτική. Ήταν καταπληκτική. Μπράβο της. Εγώ την Κατερίνα την ξέρω χρόνια. Αυτό που σίγουρα μπορώ να προσυπογράψω είναι αυτό που λέμε σκυλή στη δουλειά. Δηλαδή ένας επαγγελματίας που δεν σταματάει να εργάζεται. Και να ό,τι κάνει, το κάνει πάντα με πολύ κόπο και πολύ δουλειά. Και αυτό βέβαια αποδίδει, παιδιά, να τα πούμε και αυτά. Λοιπόν, η Κατερίνα Στικούδη θα παίξει στο νέο κωμικό σίριαλ του Αντένα. Αλλάζω τη γνώμη μου, την κατάρα μου που πήγε στο... Ποια μου, αυτή στη Κούδη. Ποια στη Κούδη που λέγεται. Τελειώσαμε. Να κοπεί το θέμα. Λοιπόν, η σειρά λέγεται «Αν ήμουν πλούσιος», την υπογράφει ο Στράτος Μαρκίδης. Πολύ φίλοι μας αυτή τη σειρά. Α, ξέρεις, έχεις ονόματα. Ναι, έχω ονόματα. Κάρφωσε, κάρφωσε, Τζένι. Ξέρω και εγώ ονόματα. Τζένι, θες να το πάμε να αλλάξει. Ξέρω, ναι, Κάρμεν Ρουγκέρι. Ξέρω, ποιοι παίζουν στη σειρά, γιατί είναι φίλοι μου. Για πείτε να αλλάξει. Κάρμεν Ρουγκέρι. Ωραία. Ο Σωτήρης ο Καλυβάτσης. Ωραία. Κώστας Αποστολάκης. Ναι, ναι. Η Γερονικολού η Κατερίνα. Ναι. Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης.
Καλά, αυτό δεν τον ξέραμε σίγουρα. Είναι ο σούπερ κολλητό εδώ πέρα. Πετάει το μαλλί εδώ πέρα. Έφυξα. Μπράβο στην Κατερίνα. Εμένα να δει πώ θα πετάξει με την κομική σειρά. Εμένα πετάει ήδη. Εντάξει, παιδιά, μπήκε εδώ. Μπορεί να μας καρφώσει μπορεί κάποια μας πράγματα εδώ live. Μπορεί, ναι. Βέβαια. Στην Κατερίνα τη Ζαρύφη. Στην Κατερίνα τη Ζαρύφη. Μιλάει, παιδιά, αποκλειστικά εδώ. Μη με βάζετε πλάνο δίπλα με τις τικούδες. Βγάλετε το πλάνο. Βγάλετε το πλάνο. Μπράβο, ωραία. Λοιπόν, θα σας πω τώρα και σε έναν ναυαγό. Ναι. Υπήρξε ναυαγός, τώρα δεν είναι πλέον ναυαγός. Μιλάμε για τον Γιώργο Γιάγκα, ο οποίος έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό People. Και μίλησε φυσικά για το comeback του στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, τι ετοιμάζει. Φυσικά να σας πω ότι μίλησε για πάρα πολλά πράγματα, ακόμα και για τη Face Κορδά, κάτι που ο ίδιος δεν το συνηθίζει. Έχουμε ετοιμάσει ένα ρεπορτάζ γι' αυτό. Ρεπορτάζ. Κάναμε διακοπές μαζί στην Τίνο, κάναμε μαζί μπάνιο. Και γι' αυτό έχει να καρφώσει. Ρίχτε το Λιάγκα. Πήρε double pauk και δεν είπα τίποτα. Παντρεύτηκε ο Βασίλης με την Τζέννη. Κουβέντα. Μετά από δύο χρόνια σιωπής, ο Γιώργος Λιάγκας επιστρέφει στην τηλεόραση όχι ως ναυαγός, αλλά ως καπετάνιος σε ένα καινούριο τηλεοπτικό καράβι. 16 μήνες έμεινε εκτός τηλεόρασης και μίλησε στο περιοδικό People πως βίωσε το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, δεδομένου πως για πολλά χρόνια ήταν κάθε σεζόν στον τηλεοπτικό αέρα. Στην αρχή το βίωσα πάρα πολύ άσχημα, δεν έχω συνηθίσει να κάθομαι και να μην εργάζομαι, και αυτό δεν ήταν δική μου επιλογή, αλλά κάποιων άλλων, οι οποίοι στην ουσία μου στέρισαν και το δικαίωμα να εργαστώ κάπου αλλού. Αυτή η περίοδος της επαγγελματικής μου σιωπής ήταν άβολη, αμήχανη. Αισθανόμουν σαν θηρίο στο κλουβί. Από την άλλη, το άχαρο αυτό διάστημα είχε μια πτυχή που μόνο ευλογία μπορώ να τη χαρακτηρίσω. Πέρασα πολύ χρόνο με τα παιδιά μου και κάθε απόγευμα ήμασταν μαζί. Επιπλέον, έχοντας αποτραβηχτεί από τα τηλεοπτικά, έκανα την αυτοκριτική μου, αλλά και έναν επαναπροσδιορισμό. Αξιολόγησε ενδεχόμενα λάθη μου, τα μέτρησα και τα επεξεργάστηκα. Αυτό ήταν ξεκάθαρο όφελος. Σου έλειψε η τηλεόραση και αυτού του είδους η επαφή με τον κόσμο? Δεν μου έλειψε καθόλου τηλεόραση. Ούτως ή άλλως γνωρίζω πως κάποια στιγμή δεν θα βρίσκομαι μπροστά από τις κάμερες. Δεν έχω την ματαιοδοξία ότι πρέπει να βρίσκομαι απαραίτητα στο γυαλί. Αυτό που μου έλειψε είναι η δημιουργία που σου προσφέρει η εργασία. Καλύτερος παίκτης στο NBA ο Αντετοκούμπο, το πιστεύεις? Έκτος στον κόσμο Τσιτσιπάς. Σιωπή. Ο Γιώργος Λιάγκας αναφέρθηκε ακόμα και στο γεγονός ότι θα βρεθεί για πρώτη φορά απέναντι από την πρώην σύζυγό του Face Κορδά. Όταν έφυγα από το πρωινό του Αντένα, είχα πρόταση από μεγάλο κανάλι και μάλιστα με μεγάλη αμοιβή να κάνω την πρωινή ψυχαγωγική ζώνη. Δεν το έκανα. Αν ήταν να είμαι παραπάνω από μία ώρα απέναντι από τη ΦΕΗ, και στο λέω επειδή τέθηκαν και τέτοια θέματα σε συζητήσεις που είχαμε κανάλια, δεν θα το έκανα. Ουσιαστικά θα είμαστε για 3/4 απέναντι. Με την ΦΕΗ, εκτός από την καλή οικογενειακή σχέση που έχουμε λόγω των παιδιών μας, που τα μεγαλώνουμε με απεριόριστη αγάπη, έχουμε και μια πολύ καλή προσωπική σχέση. Μιλάμε για τα επαγγελματικά μας και προφανώς αυτό το διάστημα η ΦΕΗ ήταν κοινωνός των δικών μου προβληματισμών, αλλά και των τηλεοπτικών προτάσεων που είχα, διότι τα συζητούσα μαζί της. Η ΦΕΗ ήταν από τους πρώτους που έμαθε την πρόταση που είχα από τον Sky και τη βρήκε εξαιρετική. Μπορεί να υπάρξει σοβαρός άνθρωπος που να πιστέψει ότι ο ένας θέλει να κάνει κακό στον άλλον? Αυτό είναι αστείο. Θέλω, εύχομαι και πιστεύω πως η ΦΕΗ θα πηγαίνει καλά για πολλά χρόνια, όπως και εκείνη το ίδιο για μένα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Μολονότι κάνουμε διαφορετικά πράγματα στην τηλεόραση, ενδιαφερόμαστε και νοιαζόμαστε επαγγελματικά πολύ ο ένας για τον άλλον. Δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να κάνουμε κάτι που θα πλήξει την οικογενειακή μας σχέση. Τέλειο κλείσιμο. Έβαλε τάξη. Τελειώσα. Από κάτι τώρα. Δεν ξέρω πώς θα ακουστεί. Εμένα ο Λιάγκας μου αρέσει πάρα πολύ. Θα πω κάτι. Δεν ξέρω πώς θα ακουστεί. Εμένα ο Λιάγκας μου αρέσει πάρα πολύ. Πραγματικά μου αρέσει. Δηλαδή μου αρέσει, το θεωρώ πανέξυπνο. Βέβαια. Εντάξει. Και ωραίο άντρα, θα έλεγα, αλλά και πανέξυπνο. Εντάξει, έχω να σας πω την αλήθεια. Το μαλλί κάτι είχε πάθει. Να σας πω την αλήθεια. Επειδή τον Γιώργο τον έζησα λιγάκι σε ραδιόφωνο που ήμασταν μαζί. Ήσασταν μαζί, ντουετάκι. Ήμασταν μαζί, ντουετάκι. Είναι ένας άντρας παρεξηγημένος, να σας πω, στην τηλεόραση. Ναι. Δεν είναι τόσο πολύ όσο, ρε παιδί μου, θέλει να φαίνεται
Εντάξει, έχει καυστικό χιούμορ, αλλά είναι πιο low profile λίγο στην καθημερινότητά του, να το πω. Το πιάνει ώρες-ώρες κάτι περίεργο. Και να σας πω, το πιάνει, όπως όλους τους ανθρώπους άλλωστε όμως. Ναι. Να σας πω ότι γενικά έπαθε μεγάλο κακό με τη συνεργασία με τον Αντένα. Πραγματικά του στήχησε πάρα πολύ και δεν είναι, και όπως είπε και όλος στη συνέντευξη, δεν είναι κιόλας ότι του έχει λείψει τηλεόραση, όσο η παραγωγικότητα και οι ρυθμοί της δουλειάς. Και ειδικά όταν σου λένε, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις τι, θα σε αξιοποιήσω, και δεν τον αξιοποιούν χωρίς λόγο, κοίτα, και αιτία. Το να είσαι παροπλισμένος και να λένε κάποια, α, τυχερός, κάθεσαι και πληρώνεσαι, νομίζω ότι σε κανέναν δεν αρέσει, παιδιά. Ναι, γιατί δεν έχεις μάθει να δουλεύεις συνέχεια στο σπίτι. Ναι, δεν λειτουργεί. Το βασικό νομίζω είναι να είσαι δημιουργικός και να νιώθεις ότι παράγεις πράγματα. Αλλά ακόμα και μέσα από αυτήν την εποχή, από ό,τι λέει και ο ίδιος, αποκόμισε άλλα πράγματα. Είδε την οικογένειά του περισσότερο, είδε με την οικογένειά του στιγμές. Και από ό,τι είπε ο ίδιος, επισήμανε και τα ίδια του τα λάθη, έτσι. Δηλαδή είναι καλό. Έκανε την αυτοκριτική του με λίγα λόγια. Και να πεις εκεί που έλεγα ότι σε όλα είμαι σωστός, μήπως τελικά πρέπει να βάλω. Έτσι. Και το λέω και για μας αυτό. Μερικά τίκ να δω κι εγώ που έχω κάνει το λάθος. Γιατί μόνο όταν κατακάτσει λίγο το πράγμα. Και δεν το παραδέχονται και άνθρωποι όμως ότι να κάνουν την αυτοκριτική τους και να πούνε ότι έφταξαν και κάπου. Έτσι, συνήθως πάντα φταίνει οι άλλοι για κάτι. Αυτό είναι το πιο εύκολο, αλλά. Σε κανέναν δεν αρέσει να πει, παιδιά, ότι φταίει σε κάτι. Βέβαια. Έτσι. Σαφώς ο Γιώργος είναι ένας άνθρωπος που έχει αιχμηρό σχόλιο. Ναι. Για μένα πολλές φορές. Κυρίως στην κριτική του μπορεί, σε γυναίκες, σε αυτά τα σχόλιά του, αυτά εμένα είναι που με ενοχλούν. Ναι. Το να έχεις μία άποψη για κάτι και να λίγο παίρνεις, εκεί το χάνει ο ώρας αυτό. Σε μένα δηλαδή, και επειδή ξέρω ότι είναι ένας άνθρωπος που και χιούμορ έχει, ναι, και το σχόλιό του μπορεί να είναι αιχμηρό, αλλά πιο διεισδυτικό, δηλαδή όχι τόσο επιφανειακό. Και νομίζω ότι φέτος ισχύει ότι θα είναι στην εκπομπή Ελένη Τσολάκη, Κατερίνα Γκαγκάκη, Δημήτρης Παπανότας. Πολύ σωστή είσαι, Κατερίνα μου. Εδώ μιλάμε τώρα. Θα είναι και η νέα κοπέλα που ήταν στους Θαλασσόλικους. Α, και η κοπέλα από τους Θαλασσόλικους. Α, αυτό δεν το γνωρίζω. Η Κάλια, ναι. Η Κάλια, ναι. Με το καλό. Να τα αποκλειστικά, έτσι βγαίνουν. Παιδιά, εδώ μπομ. Η κοπέλα ήταν μαζί στη δικάρφουσα μας, καλή μου τζέννη. Τρώει σουβλάκια, καλαμάκια, κοτόπουλο. Καλά. Ένα συν στη συνέντευξη, καλαμάκι, κοτόπουλο, αν τον καλέσετε. Ναι, πάρτε καλαμάκι, κοτόπουλο. Είναι σε φάση και αυτό σε διατροφής και τέτοια. Μια χαρά ήταν άνθρωπος. Έτρωγε καλαμάκι, κοτόπουλο. Α, επίσης, διατροφικά. Το Λιάγκα το γουστάρο που βγαίνει με τα μαγιό του και με αυτά. Είναι του λέει μπλε μαγιό. Εσύ θες να με φωτογραφίσεις. Εγώ αυτό έχω να παραθέσω. Ναι. Είναι οι άνθρωποι που είναι ακομπλεξάριστοι σε αυτό το κομμάτι. Καλή επιτυχία να πούμε. Βέβαια. Βλέπουμε ότι στην τηλεόραση, παιδιά, γίνονται πραγματάκια. Ε. Και ωραίο τρέιλερ. Υπάρχει κίνηση. Πολύ ωραία πράγματα. Υπάρχει κίνηση. Αυτό είναι καλό για όλους μας. Και σύριαλ και εκπομπές. Και κάποια μέρα θα ανοίξουν όλα για όλους. Και ο Λιάγκας έχει μια ωραία προσωπικότητα. Είναι έλλειπα από την τηλεόραση. Ναι. Για μένα καλή επιτυχία εμείς να ευχηθούμε και να δούμε τι έχει να ετοιμάσει κιόλας φέτος ο Γιώργος Λιάγκας. Έχουμε περιέργεια για πολλά. Επίσης, μου άρεσε το κομμάτι που μίλησε για τη Φέη Σκορδά, ότι αν ήταν να είμαι εντελώς απέναντί της, δεν θα πήγαινα. Σωστός. Μ' αρέσει. Τι ώρα θα παίξει η εκπομπή, γιατί εγώ δεν ξέρω. 12-2. Ναι. 12-2. Αλλά να σας πω κάτι τώρα, συγγνώμη κιόλας. Λέει για 3/4. Ή είσαι απέναντι ή δεν είσαι. Και 1/4 να είσαι, πάλι απέναντι. Επίσης, ένα ωραίο κομμάτι. Είναι, έλατε, άμα δεν βγαίνει το πρόγραμμα. Ένα ωραίο κομμάτι είναι να βλέπεις ζευγάρια που ναι, μεν δεν προχώρησαν μαζί, αλλά διατηρούν μια ωραία οικογενειακή βασικό σχέση. Γιατί η οικογένεια είναι σε πάντα όταν έχει. Και όταν υπάρχουν στη μέση και παιδιά, νομίζω αυτό ότι είναι, και τα παιδιά στη μέση. Ακόμα πιο βασικό να υπάρχει καλή σχέση μεταξύ γονέων. Γιατί. Και είναι δύο γονείς που ασχολούνται. Βλέπω και τη Φέη, βλέπω και τον Γιώργο. Πολύ, έχουν πολύ δύο υπέροχα αγόρια. Είναι ωραίο πρότυπο αυτό να ξεχνάμε λίγο αυτό το φουρτουνάκιδες και βροντάκιδες. Να φαγωθέσεις τα θέλει. Ωραία, καλή επιτυχία σε όλους τους τηλεοπτικούς. Βεβαίως, όλους τους τηλεοπτικούς. Να σας πάω τώρα σε έναν αγαπημένο τραγουδιστή μου, τραγουδιστή σας. Μιλάω για τον κύριο Θάνο Καλλύρη. Έπιασε βροχή, αγάπη καλοκαιρινή. Βεβαίως. Τον συναντήσαμε. Το νου σου, κύριε Οδηγία, κρατήμα τις χειρολαβές. Να σας πω κάτι. Το συνάντησε η Μαρία Ιζαφίρη, όπως βλέπετε. Αλλά έχει ένα παράπονο. Έχει ένα παράπονο γιατί δεν παίζουν οι φίλοι του στους ραδιοφωνικούς σταθμούς τα τραγούδια του, τα καινούρια, και παίζουν τα παλιά. Έχω μια απάντηση να του δώσω σε αυτό. Και φυσικά μιλάει και για την τηλεόραση, αν σκέφτεται ποτέ να επιστρέψει. Πάμε να το δούμε. Βεβαίως. Θα πρέπει να μιλάς για μας. Πώς περνάτε στην περιοδία, τι μηνύματα έτσι σας δίνει ο κόσμος? Το μήνυμα που παίρνω εδώ και χρόνια είναι ότι δεν έχει ξεχάσει τα τραγούδια μου. Περνάω πολύ καλά, τους κάνω ένα ωραίο πάρτι. Δεν είναι μόνο με τραγούδια δικά μου, είναι ένα γενικότερο πάρτι με όλες τις δεκαετίες. Κυκλοφόρησε και νέο τραγούδι πριν μερικούς μήνες. Κυκλοφόρησε πριν ένα μήνα, ενάμιση, με τους Mindtrap, μια πολύ όμορφη συνεργασία με αυτά τα δύο παιδιά. Ένα ωραίο pop καλοκαιρινό τραγούδι που λέγεται «Η αγάπη στο τέλος κερδίζει». Η αγάπη στο τέλος κερδίζει και όλα θα
Νιώθετε ολοκληρωμένος όλα αυτά τα χρόνια από άποψη καλλιτεχνική? Χορτάτος είμαι και ευγνώμων είμαι και κατάφερα πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου. Και υπάρχω ακόμα και τώρα εντελώς ενεργός καλλιτεχνικά και εισπράττω πολύ αγάπη. Τραγουδάτε σε γάμο? Ναι, άντρες γυναίκες που με αγάπησαν ως καλλιτέχνη και ανήκω στο soundtrack της δικιάς τους δεκαετίας. Έχουν μάθει για ένα, το πολύ ωραίο πάρτι που κάνω και με φωνάζουν και παίζω στους γάμους τους. Βαθιές, ακόμα ανοιχτές. Σας έχουμε δει και στην τηλεόραση, ως Κρητή. Ως Κρητή και ως μέρος μιας παρέας, εννοείται. Άλλωστε το ξέρει πολύ καλά αυτό ο Παύλος. Παύλο. Είναι κάτι που θα θέλατε να δοκιμάσετε ξανά? Φυσικά. Πολύ θα μου άρεσε και νομίζω ότι δεν είμαι εγώ ο επαϊόν να το πει. Ο Παύλος θα μπορούσε να το πει, που είναι παιδί της τηλεόρασης. Εμένα νομίζω ότι μου πήγαινε χωρίς να έχω κάποιο ιδιαίτερο λόγο. Αυτός μου ήμουνα. Το χιούμορ μου το έχω, ετοιμόλογος είμαι. Τα ελληνικά μου πιστεύω είναι σωστά. Οπότε θεωρώ ότι θα μπορούσα να μείνω, να κρατήσω ένα κομμάτι. Εσείς που βγάλατε τώρα ένα τραγούδι για να το προωθήσετε μέσω ραδιοφώνου, είναι πολύ δύσκολο? Πάρα πολύ. Ούτε οι φίλοι και οι γνωστοί δεν με παίζουν. γιατί οι φίλοι και οι γνωστοί δεν έχουν το ραδιοφωνικό σταθμό. Ο ραδιοφωνικός σταθμός πρέπει να πληρωθεί. Σας στεναχωρεί αυτό? Αφάνταστα. Και όχι μόνο για μένα. Εγώ, αν θέλεις, έκανα και μια καριέρα που ήδη οι σταθμοί που θέλουν να τους πληρώσω για το καινούριο μου τραγούδι, λες και είναι κανένας φούρναρης που σκέφτηκε να βγάλει ένα παλιό τραγούδο, παίζουν τα τραγούδια μου τα παλιά. Σαν να μην θέλουν να ακούσουν, σαν να μην. Δεν υπάρχει συνέχεια για μένα, δεν υπάρχει αύριο. Εκεί έμεινα. Όλοι οι καλλιτέχνες πλην 10-15 ανθρώπων εξαιρέσεων, που πραγματικά στους 1.000-2.000-3.000 πόσοι είμαστε, είναι πραγματικά μικρές εξαιρέσεις, έχουν την ίδια δυσκολία στο ραδιόφωνο. Φραγμούς δεν γνωρίζει, μας φέρνει κοντά. Νέο τραγούδι. Αυτό είναι το νέο τραγούδι. Ωραίο τραγούδι. Η αγάπη στο τέλος κερδίζει. Έχει ένα δίκιο με τα ραδιόφωνα, ναι. Αλλά έτσι, όχι για την υπεράσπιση των παραγωγών και μόνο. Εγώ τώρα είμαι σε ξένο ραδιόφωνο. Δεν είναι στο χέρι του παραγωγού. Δεν δημιουργεί μόνος του τη λίστα που θα παίξει. Ισχύει. Υπάρχει μια συγκεκριμένη λίστα στα ραδιόφωνα που παίζει. Υπάρχουν έρευνες που γίνονται. Καταλαβαίνω ότι τα νέα τραγούδια δεν ρισκάρουν πια τα ραδιόφωνα τόσο εύκολα με τα νέα τραγούδια. Μάλιστα. Είναι λίγο πιο... κάνει πολύ μπαμ που... αν μετρηθεί, καταλαβαίνετε, υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία. Το παλιό ραδιόφωνο δεν ισχύει πια, που πήγαινε ο παραγωγός με την τζαντούλα του, πηγαίναμε παλιά με τους δίσκους μας και παίζαμε. Πάνε αυτές οι εποχές. Αυτές οι εποχές πάνε, ναι. Βέβαια, μπορώ να πω ότι ο Θάνος είναι ένας άνθρωπος που δεν σου λείπει από τα αυτιά σου στο ραδιόφωνο. Γιατί λέει ότι παίζονται οι παλιά ναι, τραγούδια. Βέβαια, έχει κάνει τόσο μεγάλες επιτυχίες. Το νου σου, κύριε Οδηγέ, είδες. Κρατήμε χειρολαβές. Επίσης, σαφέστατα είναι ένας άνθρωπος που στην τηλεόραση και άποψη έχει και ωραία ελληνικά. Δηλαδή, είναι από τους τραγουδιστές που ναι, σε μία παρέα σαφέστατα θα μπορούσε να είναι. Έμπαινε και αφού το θέλει και είδες, δεν έκανε σε μένα την πρόταση, την έκανε στον Παύλο. Αν την έκανε σε μένα, Θάνο μου. Κάτι δεν θα το σκεφτόμουν. Ο Παύλος λείπει κιόλας. Λείπει άλλα τα λεφτά μας. Είδα το Σύμπο πώς τα ρίχνε. Ελάτε εδώ να τα βρούμε, δεν είναι θέμα. Ελάτε εδώ να μας λούσετε και όλα θα γίνουν. Θέλω να έχεις σάπλες σου. Τις σάπλες σου, τα αυτά σου, τα ωραία σου, τα τέτοια σου. Τις πισινούλες εκεί βλέπουμε. Θέλω να πω ότι. Να, παιδιά, ευκαιρία το Θάνο. Πολύ ευχαρίστως να έρθει μια μέρα, αν δεν είναι, αλλά είναι όλοι διακοπές, καταλαβες. Αυτό είναι, ναι. Μην πιάσω εγώ που ήρθα και με την καλή μου την καρδιά. Γιατί είσαι μια κυρία και εσύ και ο Βασίλης, αγάπη μου. Και σε θέση Κρητή, ναι, πολύ ωραία θα μπορούσε να είναι σε ένα talent show. Γιατί είναι και γράφει και τραγουδάει και παίζει κιθάρα. Θέλω να πω ότι δεν είναι ένας άνθρωπος μετεωρητικός στη μουσική. Εγώ με τους Bank τον είχα ερωτευτεί. Αχ, γι' αυτό σου λέω stop, me. Δεν ξέρουν τα παιδιά τι λέμε όμως. Τους Bank τους θυμάστε? Eurovision, το stop. Όσο εγώ σου λέω stop. Ναι, κατάλαβα. Α, ναι, ναι. Ακούσανε stop και νομίζανε ότι μιλάμε για τον Bank. Σταματήσαμε να μιλάμε. Τέλος πάντων, αυτό σήμερα με την νεολαία, δεν ξέρω, μήπως πρέπει να φέρουμε κάτι άλλο αυτές τις μέρες. Έχουμε πάει σαν συμβοϊκά εμείς, τι να κάνουμε. Χριστέ μου, υδρώσαμε γυναίκες. Δεν είναι, δεν είναι. Αλλά έχουμε και κάτι καλό. Έχουμε κάτι καλό, γιατί δεν δίνει μόνο συμπόι, δίνει και ιδιοκαρπέ. Αμέ! 1000 ευρώ μετρητά σε έναν υπερτυχερό που θα στείλει μήνυμα στο 14999, open κενό ονοματεπώνυμο. Στείλτε και εσείς, μπορείτε να στείλετε και εσείς, ή θα τηλεφωνήσετε στον ίδιο πενταψήφιο αριθμό, 14999, αφήνοντας ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας.
Και έτσι η Βιοκαρπέτ, όπως είπαμε, 1000 ευρώ μετρητά σε έναν περιτυχερό. Αλλά τα δώρα δεν τελειώνουν εκεί, καθώς δίνει και ένα συν ένα δώρο σε όλα τα χαλιά μηχανής. Η Βιοκαρπέτ, μία πραγματικά δυναμική ελληνική εταιρεία, φέτος την περίοδο των καλοκαιριών εκτόσεων αποφάσισε να στηρίξει όσο ποτέ άλλοτε το ελληνικό νοικοκυριό, ξεπερνώντας κάθε λογική ποσοστού. Δεν κάνει απλώς εκτόσεις, μοιράζει δώρα. Τώρα στη Βιοκαρπέτ, με κάθε χαλί μηχανής που αγοράζετε, σας κάνει δώρο άλλο ένα. Ένα αγοράζετε και ένα σας κάνουν δώρο. Ναι, γιατί το καλοκαίρι ψωνίζουμε τα χειμωνιάτικα, έχουμε πει. Και η Βιοκαρπέτ κάνει τις καλύτερες εκτόσεις. Προνοούμε από τώρα. Προνοούμε. Και το μόνο που πρέπει να κάνετε εσείς είναι να πάτε σε ένα από τα 40 καταστήματα της Βιοκαρπέτ και να διαλέξετε από την πλούσια συλλογή χαλιών. Όπως είπαμε, 14999, open κενό ονοματεπώνυμο σε αυτό το τηλέφωνο ή στον ίδιο αριθμό παίρνουμε τηλέφωνο και αφήνουμε ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό μας. Και μαζί με αυτό το μήνυμα διεκδικούμε και το τεράστιο, φανταστικό αυτό δώρο του open. Το νέο Polo Trendline με 1000 κυβικά και 80 άλογα, με τον πανίσχυρο κινητήρα και συστήματα επιτήρησης περιβάλλοντος χώρου, συστήματα αναγνώρισης πεζών, συστήματα αναγνώρισης κόπωσης οδηγού, συστήματα αποφυγής πολλαπλών συγκρούσεων. Τι άλλο να πω! Συστήματα κοπλιμέντων, μπαίνει μέσα, σου λες τι όμορφη που είσαι, Παναγιά! Σήμερα οδήγησε. Μην το ρίξεις στην κόρα, οδηγάρα μου. Μπέσλε, πού είσαι, οδηγάρα μου. Οπότε, open και νέο ονοματεπώνυμο στο 14999, πολλά 9 έβαλα, ή στον ίδιο πενταψήφιο αριθμό, 14999, ονοματεπώνυμο. Βάλε, Ηλία, βάλε. Στην οθόνη αφής μπορεί να σου λέει. Καλημέρα, οδηγάρα μου. Ναι. Πού είσαι, κουκλά μου. Πού είσαι, κουκλά μου. Τι χαρά που οδηγείς και σήμερα. Παστολιά μου και τέτοια. Βάλε μου μια ταχύτητα. Εδώ εσείς θέλετε βεβαίως και μπορείτε να συμμετέχετε. Ναι, αυτό το έχω σκεφτεί. Έρε και κάνω ανακοίνωση ονόματος και βγάλει κλήρωση και πω σήμωση ή διακούπη. Τίποτα, καίκα. Στείλει και για μας ένα. Τα βρίσκουμε. Ναι, έχει παίξει μαρούλι σήμερα. Μη φοβάμαι. Λοιπόν, φεύγουμε μαλαιοκούβαρα και επιστρέφοντα. Θα ζαπάρουμε ανελέητα. Ζάπινγκ νότε. Ελληνική επαρχία και όχι μόνο. Βουλές, ετένα, ετδύο, ο χαμός κυρίου θα γίνει. Σε πολύ λίγο. Και Πουκέτ θα πάμε. Ναι, 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 με ένα κουμπί. Τέτοια εκπομπή είμαστε. Φύγαμε. Σηκωθήκαν τα κορίτσια, μπήκαν τα highway to hell. Σε αυτή τη βόλια. Τίθενται. Τίθενται. Με ACDC μπήκαμε. Δεν ταιριάζει τη σκατοφουστάρι με το ACDC. Ταιριάζει καλέ. Αυτέ, μην νομίζει οι ροκάδε. Τέτοιε γυναίκε έχουν με φουστανάκια. Αυτό είναι το θέμα. Εγώ είμαι ο ίδιο ο τραγουδιστή. Πάω σε άλλη κατάσταση, κυρίε και κύριοι μου. Ήρθαμε εδώ με την φίλη αγαπημένη Τζένι Διαγούπη για να κάνουμε zapping ανελέητο. Και συγκεκριμένα zapping not. Για να δούμε. Ζαπάρουμε για να σωθούμε και φεύγουμε κατευθείαν και σε πάω Κοζάνη. Ωραία στην Κοζάνη, παιδιά, έχει ωραίο σου βλέπω. Το πλατού του καλοκαιριού, το πρόγραμμα του Φιλοπρόεδρου Συλλόγου Κοζάνης ξεκινά και πάλι τη Δευτέρα 26 Αυγούστου. Μπράβο. Στη θέση της συναυλίας αφιέρωμα στον Μιχάλη Μπουρμπούλη, η οποία αναβάλλεται, θα πραγματοποιηθεί η συναυλία της Μάρθα Φριτζίλα, την οποία συνοδεύουν τρεις μουσικοί. Θέλει μια πολύ σημαντική καλλιτεχνική παρουσία και καλλιτεχνική με την έννοια την ευρύτερη, γιατί είναι και σκηνοθέτης. Λοιπόν, ενημερώνουμε και εμείς, αν βρεθείτε στην Κοζάνη, ακυρώνεται το αφιέρωμα του κυρίου Μπουρμπούλη και θα γίνει, θα τραγουδήσει η αγαπημένη κυρία Φριτζίλα. Ωραία φωνή. Πολύ ωραία σκηνοθέτης, τραγουδίστρια. 26 Αυγούστου. Να πάτε. Στην Κοζάνη, εάν βρεθείτε στίβε 26 Αυγούστου, έχουμε Αντώνη Ρέμο. Α, ναι. Ενημερώνει καθένα για τα μέρη του. Όχι, να ξέρουμε. Στην Τίνο. Στην Τίνο δεν ξέρω τι έχουν. Κάνα πανηγύρι. Κάποιο πανηγύρι θα παίξει. Κάθε μέρα. Θα ξαναστείλουμε τον Ηλία, τον έχουμε πάει και 3 χρόνια χορευτικό. Στα πανηγύρια θα σας βάλει τα γυαλιά. Μην νομίζετε επειδή δεν τα πήγε καλά μάθει, το παιδί. Θα μάθει. Είναι έτοιμος πια. Οπότε Κοζάνη 26 Αυγούστου, μας ενημέρωσε 26. Το Κοζάνη TV. Έχουμε του Αγίου Φανουρίου 26 Αυγούστου. Μεγάλη χάρη του Πανουγία μου, θα φανερωθεί η κυρία Φριτζίλα στην Κοζάνη. Μακάρι. Ωραία, ζαπάρουμε και πάμε. Πού πάμε? Πάμε Κέρκυρα. Κέρκυρα, Κέρκυρα, με το ποντίκο. Ένας φίλος μου, ναι. Εδώ και 35 χρόνια που είχε έρθει από την Αθήνα, μου είχε πει
Τι κάθεσαι εδώ στη βρωμοκέρκυρα που είσαι, που βρωμάει από τα σκουπίδια, εδώ και 35 χρόνια. Σαν μόνιμος κάτοικος εδώ της περιοχής, εσείς πώς αντιμετωπίζετε πλέον τα προβλήματα? Τον κακομοίρη. Έτσι. Με δυσφορία. Δυσφορία. Να πούμε... Δεν ξέρουμε. Και το κυριότερο... Ότι δεν ήταν ωραία αυτή η κουβέντα του φίλου πριν 35 χρόνια. 40 χρόνια, 50, ακούω. Τον κάρφωσε βέβαια ο κύριος. Διαχρονική... Καλά τον έκανε ο κύριος, γιατί τα σκουπίδια είναι πολλά στην κέρκυρα. Διαχρονική τώρα. Πρέπει να ήταν όμως, γιατί ακόμα ναι, υπάρχει πρόβλημα. Ναι, έχει σκουπίδι. Βέβαια. Και επίσης να πούμε στην αγαπημένη φίλη τη συνάδελφο, τη δημοσιογράφο. Το βάζει λίγο μαρινέλα το μικρόφωνο. Ναι, κάτω. Λίγο κάτω. Είναι το τόλμο. Να πούμε ότι τα νησιά πνίγονται στα σκουπίδια. Πνίγονται, ναι, να το πούμε και αυτό. Λίγο με και την η περιφέρεια γενικά πνίγεται στα σκουπίδια. Λίγο πρέπει να μαζευτούμε. Όπα, να και ξαφνικά ενώπιο σε ενώπιο. Ενώνονται και χέρια εδώ ναι, πέρα. Γιατί πρέπει να λέμε και την αλήθεια. Όχι, να τη λέμε την αλήθεια. Και η Κέρκυρα έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ στο κομμάτι των σκουπιδιών. Και μιλάμε για ένα υπέροχο νησί. Αύριο ρεπορτάζ Παύλο Σταματόπουλο να βγει με το μικρόφωνο. Να μην κάθεται εκεί πέρα να κάνει να βγει από του δρόμου. Τι κάθεται και κάνει τι παραλίε. Συμφωνεί. Ακριβώς. Πάμε δύο παρακαλώ, να πάρουμε live. Καταγγελία σοκ. Ο αγάπη μου! Παιδί μου! Σας έχω πει δεν θέλω να βγάλετε τους συγγενείς μου. Έλα μωρέ, πού είναι. Τι ωραία μου είναι η κουτσίνη μου. Πού είναι τα κουτσινάκια. Τελειώσαν. Έχω την αίσθηση ότι παίρνουν τηλέφωνο οι συγγενείς και λέει στο ζάπινγκ πετάχτε να δουν τα ονόματα. Ποιοι είναι φώτα, ποιοι είναι μοντάζ. Για να διαφημιστούν μέσα από το καλοκαιρινό. Και δεν τους ξέρουμε κιόλας όλους αυτούς, είναι άγνωστοι. Πού τι, δεν φαίνονται. Υποποταμάκια φύγανε, τα λατρεύουμε. Έχουν μείνει ελάχιστα, έτσι. Πολύ. Σίγουρα πολύ πάρα πολύ λίγα. Εδώ η ιατρία, πάμε Αμαζόνιο, φύγαμε. Αμαζόνιο, υπάρχει Αμαζόνιο ακόμα. Όχι, Ελλάδα πρέπει να είναι. Πού είναι, για βάλε. Λόγω των ασκηταριών και μοναστηριών που δημιούργησαν το μικρό Άγιον Όρος στη στενή Χαράδρα. Που αντυχεί ακόμα τις μουρμουριστές προσευχές των μοναχών. Να πάνε τα παιδιά. Ναι, έχετε θέλουμε. Πάει παιδιά Γιώργο. Ναι, όχι, όχι. Θέλω πολύ να πάτε οπωσδήποτε. Μετά το καλοκαιρινό θα χρειαστείς εσύ μια εβδομάδα. Ωραία είναι. Ωραία, άγρια φύση. Ευλογία, ωραία. Άγρια φύση. Πολύ ωραία. Άρα είναι μια περιήγηση στο Άγιο Όρος, παιδιά. Περιήγηση στο Άγιο Όρος από την ΕΡΤΡΙΑ. Άμα δεν πάει η ΕΡΤΡΙΑ. Ποιος θα πάει, είναι δίπλα και ο Άγιος. Δεν έχει διόδια, δεν έχει τίποτα για να πάει. Τίποτα. ΕΡΤΡΙΑ. Το βλέπω, δεν ξέρω αν το βλέπω. Κοινωνική επιχειρηματία, αναπληρώτρια καθηγήτρια, είμαι εγώ. Εσύ. Το σύστημα φταίει για όλα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Επόμενη. Τι θα του έλεγες. Προσπάθησε. Α, είναι ο Γιώργος ο Πυρπασόπουλος. Αλήθεια. Νάτος. Α, έχει κάνει ταινία στο εξωτερικό. Δεν φαίνεται το πουλάκι. Ο Γιώργος, το πουλάκι μου. Μπράβο. Ο Γιώργος συνέχεια παίζει ή οικολογική συνείδηση σε άνθρωπο. Ναι, ναι, ναι. Λέγεται Γιώργος Πυρπασόπουλος. Προσπαθεί να μας βάλει όλους αυτό το τρυπάκι για τους συντρογονάνθρακες και τους συντατώ. Όλα αυτά που συμβαίνουν στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, έξαλλοι με κάντρα αυτά που μου δείξατε εδώ. Και υπερταλαντούχος. Και... τώρα κατάλαβες τι γίνεται. Τώρα μου ανέβησε στο κεφάλι μου, δείχνει την Κέρκυρα. Παιδιά, φέρτε ένα έδρανο, βλέπετε ότι εδώ πέρα υπάρχουν κάποιες κοπέλα. Πρέπει να κάνω πολιτικό σχόλιο. Πρέπει να κάνω πολιτικό σχόλιο, δεν γίνεται. Κάνε. Πάντως ο Γιώργος κάνει τρομερή δουλειά και εδώ είναι μια εκπομπή που την πετυχαίνουμε πάντα στο ζάπινγκ. Βγαίνει και εξωτερικά και κάνει και συνεντεύξεις και τα λοιπά. Το μέλλον στη ζωή σου. Να, κάτι τέτοιο θα είναι και εδώ. Οικολογικό, λέω. Μάλλον, ναι. Α, τέμπερες. Δεν ξέρω τι είναι. Θα ρωτήσουμε εδώ. Πού είμαστε, παιδιά. Φύγαμε από τον Περδένιο Περπασόπουλο. Ερτενά. Παραμένει. Πας μαγειρεύοντας. Τις λατρεύω αυτές τις γιαγιάδες. Σου λέει τηλεόραση, ξετηλεόραση, εγώ θα έχω να ανάψω φούρνο να ψήσω. Και θα κάνω και τη δουλειά μου, σωστά. Θα κάνεις εσύ τα καζάκια. Θα μου χαλάσεις εσύ τη δουλειά. Θα μου χαλάσεις εσύ τη δουλειά. Ήρθες εδώ με το τζουμπλέκι, με την κάμερα. Εγώ έχω να ψήσω, άνθρωπέ μου. Και αυτή θέλει να κάνει τη δουλειά της σωστά για να της γίνει το φάι. Αυτός τώρα θέλει να κάνει τα πλάνα. Θέλει να κάνει τα πλάνα ο άνθρωπος και πάει να βάλει πράγμα και του λέει. Πολλά νεύρα. Πολλά νεύρα. Κάπου δεν τα βρίσκω. Πολλά γιατί του είπε μη βάλεις άλλα. Πρέπει να κάνουν πρώτα τα μικρά. Λοιπόν, η γυναίκα έχει να κάνει δουλειές. Δεν είναι γιατί τώρα έχει δουλειά. Πας μαγειρεύοντας. Πας μαγειρεύοντας, υπέροχο. Σε ποιο κανάλι είπαμε, Κρήτη. Κρήτη. Α, Κρήτη, συγγνώμη.
Κρήτη. Κρήτη TV. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς και φιλιά. Πάμε Θράκη. Ωραία, εδώ είμαστε. Να με. Αλεξανδρούπολη. Άδεια η πόλη το 15 Αύγουστο. Τις παραλίες προτίμησαν οι περισσότεροι πολίτες. Τις παραλίες Αλεξανδρούπολης όμως. Δεν ξέρω. Για βάντε φωνή. Η ώρα είναι 1 το μεσημέρι και όπως μπορείτε να δείτε εδώ στη λεωφόρο 14 Μαΐου στην Αλεξανδρούπολη η κίνηση είναι ελάχιστη όπως είναι λογικό. Οι περισσότεροι πολίτες προτίμησαν την παραλία. Αυτό είναι το δεδομένο της αργίας του 15 Αύγουστου αλλά και της υψηλής θερμοκρασίας. Οι περισσότεροι πολίτες ψήφισαν θάλασσα. Οι παραλίες της Αλεξανδρούπολης ως εκ τούτου άρχισαν να γεμίζουν με κόσμο από νωρίς το πρωί. 15 Αύγουστου στην παραλία. Το μαγαζί κλειστό σήμερα και να κάνουμε τα πανάκια μας. Έτσι, γουστάρω. Σήμερα εδώ η θάλασσα, το νερό. Τι τρώει δίπλα, Μάρκες, τι είναι αυτά. Με τους σταυρούς του, ωραία. Όλα καλά, ρε. Ωραία. Εκεί δίπλα, δεν φαγιά, έτσι. Εγώ είμαι, να με. Το νερό πώς είναι. Πολύ ωραία. Εσείς είστε από όταν επιτρέπετε. Από πάνω, από αριστερά. Έρχεστε συχνά εδώ στην παράλια στο νέο. Ναι, ναι. Και πώς σας φαίνεται. Μια χαρά, πολύ ωραία. Μια χαρά τώρα. Εντάξει, εγώ πεθαίνω με αυτούς οι οποίοι έχουν αράξει άνθρωποι. Καθένα δεν το συζητώ, υπέροχος ο κύριος. Γιατί έτυχε και στην Κίτνο και καθόμουν δίπλα και έλεγε. Πώς θα έχεις απλώ τα 20 ευρώ, μα δεν έχει σκιά εδώ πέρα. Θα δώσω και 20 ευρώ, θα με φάει και είναι. Αυτή είναι η αγαπημένη μου τύπη στην παραλία και βέβαια οι μαμάδες που είναι φορτόγγιες. Αυτές αγαπώ. Ωραία, κύριε, είναι πολύ ωραία. Η αλυσίδα φοράνε στην Αλεξανδρούπολη πάντα. Ωραία και χαμογελαστή. Να τα και τα μπάνια, καλά μπάνια εκεί στην Αλεξανδρούπολη. Ωραία παραλία έχει Αλεξανδρούπολη. Αλλά μιας και έχουμε εδώ την παρέα, δεν υπήρχε περίπτωση. Εδώ θα σας αφήσουμε μόνο Ελλάδα. Τι θα κάνουμε, πού θα πάμε. Περάστε, καθίστε, γιατί θα κάτσω, πρέπει. Προετοιμαστείτε. Θα βάλτε αντικουνουπικό, γιατί κάτι μου λέει ότι θα μας χρειαστεί. Φεύγουμε, κυρίες και κύριοι μου. Ταϊλάνδη, συνδεόμαστε αυτή τη στιγμή. Πάλι τις άπλες. Με το συμπατριώτη και αγαπημένο φίλο Τάσο Δούση που βρίσκεται Πουκέτ. Γεια σου, Τάσο! Τυχερός άνθρωπος. Τυχερός. Αγοράκι μου, τι έκανες και αδυνάτησες τόσο, πες μου, από τα ταξίδια, από το τρέξιμο. Πουκέτ δεν τρώει. Από το τρέξιμο, μόνο. Αυτό έχει να πει, δηλαδή με βλέπεις μετά από τόσα χρόνια και με ρωτάς πώς αδυνάτησα. Είσαι κούκλος, γι' αυτό το λέω, είσαι κούκλος. Ρε συμπατριώτησα είναι δυνατόν. Αγαπημένε μου συμπατριώτη, πόσο σε ζηλεύουμε κάθε φορά, γιατί πραγματικά η παρουσίαση που κάνεις είναι δουσέικη, είναι δικιά σου, είναι για πάρτι σου, αγόρι μου. Και αυτή τη στιγμή βρίσκεσαι Πουκέτ. Λοιπόν, προσέξτε, είμαι στο ομορφότερο σημείο του πλανήτη για την εκπομπή σας μόνο. Αγάπη. Είμαι στα BP Island, εκεί που θέλετε όλοι να έρθετε. Εκεί που ήταν ο Ντικάπριο. Μια μικρή περιήγηση. Ακριβώς, εκεί που γυρίστηκε περίπτωση παραλία. Κοιτάξτε που είμαστε. Όχι, Τάσο, όχι. Για την πάρτι σου, αγάπη μου, για σένα. Για το Open. Μας πέθανες. Τέλεια. Θα σου στείλω πλάνο κοροπή για να ζηλέψεις. Βάρης κοροπίου σου περιμένω. Βάρης κοροπίου. Λοιπόν, είμαστε στα BP Island, είμαστε ακριβώς στα 35 λεπτά με το ταχύπλο από τα Πουκέτ. Έχουμε έρθει για ρεπορτάζ για τις εικόνες. Ξεκινήσαμε από πολύ μακριά από τη Βιρμανία, πήγαμε βόρεια Ταϊλάνδη, Χρυσό Τρίγωνο, Μπανκόκ. Τώρα είμαστε εδώ BP Island, Πουκέτ, Κοσαμούι και στη συνέχεια θα καταλήξουμε βεβαίως στο Μπαλί μετά από 34 μέρες ρεπορτάζ. Για την εκπομπή εικόνες που θα προβάλλεται από τον Νοέμβριο στη τηλεόραση του Open. Το περιμένουμε πώς και πώς. Τάσο, είναι ένα ταξίδι που μόνο το ονειρευόμαστε ή μπορούμε να το κάνουμε ρε οικονομικά, γιατί όλοι το Πουκέτ το έχουμε λίγο για υψηλό βαλάντιο. Είναι ταξίδι ζωής. Όχι. Όχι. Λάθος. Κοίταξε να δεις. Η Ταϊλάνδη γενικά είναι ένας φθηνός προορισμός. Δηλαδή το μόνο που κοστίζει ακριβά, θέλω να σου πω, είναι τα αεροπορικά εισιτήρια. Τα ξενοδοχεία και το φαγητό είναι σχεδόν τσάμπα. Αν βρείτε και ένα ωραίο ταξιδιωτικό γραφείο, όπως βρήκα εγώ το Versus Travel και το φίλο μου τον Βαγγέλη του Κατσινίχα, καθαρίσατε με πολύ λίγα χρήματα, με 700 ευρώ το άτομο, κάνετε διακοπές 5 αστέρων. Που είναι πολύ σημαντικό στην εποχή μας. Είναι φιλόξενοι γενικά εκεί. Πώς είναι όταν φτάνεις στην Ταϊλάνδη. Εγώ έχω ακούσει τα καλύτερα για τη φιλοξενία γενικά των ανθρώπων εκεί και την ευγένεια. Θα σου πω κάτι. Εδώ οι άνθρωποι στην Ταϊλάνδη, παιδιά, είναι συγκλονιστικοί, είναι ευχάριστοι άνθρωποι. Είναι με το χαμόγελο στα χείλη. Δεν μας καλάνε κανένα χατήρι. Είναι ανοιχτοί, είναι πολύ δεκτικοί. Και πραγματικά για αυτούς η λέξη φιλοσοφία ζωή έχει να κάνει με ένα άλλο νόημα. Είναι φτωχός λαός. Αλλά νομίζω ότι ξέρεις, έχουν δει το αληθινό νόημα της ζωής, ότι περνάνε καλά και με τα λίγα. Τώρα είναι καλή περίοδος για εκεί όμως, γιατί ξέρω ότι τα Χριστούγεννα σε εμάς είναι πολύ καλύτερη περίοδος για εκεί.
Κοίταξε να δεις, είναι περίοδος μουσόνο, δηλαδή πάει σηκώθηκα ένα τσουνάμι να μας πάρει και να μας σηκώθει. Χριστός και Απόστολο. Αλλά εγώ να σου πω την πικρή αλήθεια, δεν μπορούσα να έρθω άλλη εποχή, ήρθα τώρα. Η καλύτερη εποχή βέβαια να έρθεις είναι στην περιοχή των Χριστουγέννων, ας πούμε, ουσιαστικά Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Γενάρη. Ωραία. Ωραία. Να σου πω, αλλά είναι υπέροχα και τώρα. Έλληνες άραγε έχει στο Πουκέτ, έχει ανθρώπους που δραστηριοποιούνται εκεί. Γιατί εσύ θα το έχεις ανακαλύψει σίγουρα. Έχει και επιχειρηματίες, έχει και ανθρώπους με μαγαζιά, έχει και ανθρώπους με ξενοδοχεία. Δηλαδή, ξέρεις, οι Έλληνες αγαπούν παντού. Παντού, δεν έχουμε αφήσει τρύπα για τρύπα στιγμή που να μην έχουμε επιτρώσει. Έχει Έλληνες ακόμα και στο Πουκέτ. Εγώ είχα βρει για να καταλάβεις Έλληνες στο Πουκέτ, Θεσσαλονικιού, πριν από 17,5 χρόνια. Βέβαια, πάλι για ρεπορτάζ. Απίστευτο ότι όπου και αν πας και στην Αλάσκα να πας, θα βρεις Έλληνες. Παντού είμαστε. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Πότε επιστρέφεις να σε πάω στα Βάγια, σε πανηγύρι στη Θήβα. Στα μέρη μας. Γιατί καλό το Πουκέτ, αλλά θα σε πάω και πανηγύρι. Έτσι πρέπει. Κοίταξε, επιστρέφω στις 3 του μηνός μετά το Παλί. Ωραία. Για να ξεκινήσω το μοντάζ μου, να ξεκινήσουμε τον Νοέμβριο στη τηλεόραση του Open. Πιστεύω να τα πούμε από κοντά κάποια στιγμή. Χάρηκα πάρα πολύ που σε τα είπα. Σε περιμέναμε. Πιστεύω η εικόνα να σας αποζημιώνει, να σας δίνω καλό ρεπορτάζ για τα μάτια. Μας αποζημιώνει μόνο και το τοπίο και εσύ. Τάσο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Καλά ταξίδια. Καλά ταξίδια, να είσαι καλά. Αυτά είναι, παιδιά. Ξέρεις, ήταν το όνειρό μου πάντα, έλεγα ταξιδιωτικές εκπομπές, αλλά πραγματικά, αν πας σε ένα ταξίδι για ρεπορτάζ, καταλαβαίνεις, ο Ηλίας το ξεκίνησε, έκανε. Πόση δυσκολία δεν έχει. Καμία σχέση. Δεν είναι αυτό ότι πάμε και τι ωραία στα ξενοδοχεία, αράζουμε. Όλο αυτό έχει πολλή δουλειά. Τρέξιμο, αλλά πολύ έρευνα, πολύ τρέξιμο. Αλλά και η έρευνα και όλο αυτό που κάνεις για να ψάξεις εκεί πέρα σε οδηγεί σε πράγματα που δεν θα δεις σαν ταξιδιώτης και έχουν πολύ ενδιαφέρον. Γνωρίζεις εις βάθος ένα λαό και είναι πολύ. Συγγνώμη τώρα, μιας και βρισκόμαστε εδώ, έτσι, σε αυτό το μικρό, θα έλεγα. Όχι κενό, σε αυτή τη μικρή έτσι, ησυχία. Εσύ του χρόνου θα είσαι στο θέατρο. Θα μας τα πεις τα νέα. Ναι, θα τα πω και τα νέα κι εγώ. Γιατί δεν μας τα λες, λοιπόν. Άλλα πράγματα εδώ πέρα. Θα τα πω και τα νέα κι εγώ. Να μας τα πεις, να μας τα πεις στο τέλος. Απλά τώρα τα έμαθα, γιατί δεν μου τα είχε καρφώσει. Αν τα έμαθα, λέω εγώ. Γιατί το κορίτσι έχει ανακοινώσεις να κάνει μετά. Και το αγόρι. Και το αγόρι, και το αγόρι. Και το αγόρι. Θα τα πούμε όλα. Θα τα πούμε όλα. Λοιπόν, ήθελα να σας πω κάτι που ξεκινήσαμε στην αρχή και έχει γίνει ένας μεγάλος δώρος το Σαββατοκύριακο. Έτσι σας πήγαμε τα ταξίδια. Για τους ψεύτικους followers στο Instagram. Μάτα. Έχει γίνει μεγάλο ο πρόβλημα σου λέει αυτό. Ναι. Είδα εγώ τα χέρια τροκάνια. Τελειώσανε. Τα χέρια τροκάνια. Εδώ θα φάνουν όλα. Διότι σου λέει, η μισή αγοράζουν λέει φόλες. Παιδιά, εγώ δεν το ξέρω τι. Εγώ δεν έχω αγοράσει πάντως. Εδώ δεν έχουμε να αγοράσουμε. Όμως, δεν φύγανε και ξαναήρθανε κάποιο. Αυτό που έγινε ένα μπαμ τέτοιο. Έγινε, αλλά ξαναγυρίσανε. Ήτανε κάποιο ξεκαθάρισμα που έκανε ουσιαστικά ο αλγόριθμος του Instagram. Έκανε ξεκαθάρισμα. Εγώ δεν είχα αγορασμένο ποτέ άλλο. Ένα ξεκαθάρισμα, ναι. Είχε πλάκα γιατί έβλεπα σε μερικά account, ρε παιδί μου, ελληνικά accounts. Που έλεγε μέσα, ξέρω εγώ, Χαλάλι Χαλιμπάμπα. Και λέω τώρα, Χαλάλι Χαλιμπάμπα. Σε έκαμε φόλου. Γιατί με έκαμε φόλου, σαν πώ καταλαβαίνει τη εικόνα. Πάντως, επειδή μέσω Instagram γίνονται πάρα πολλές δουλειές, γιατί ο κόσμος, πολλοί κόσμος δουλεύει και βγάζει λεφτά μέσα από αυτό. Υπάρχουν πολλά. Πολλοί μηχανισμοί που ελέγχουν αν είναι αληθινοί followers. Γιατί η εταιρεία όταν σε προσεγγίσει, γιατί πρέπει να ξέρει αν απευθύνεσαι σε αληθινό κοινό. Κοίτα, εγώ που είμαι πορωμένη, το ξέρετε και ασχολούμαι πολύ με το Instagram, μου αρέσει πολύ σαν μέσο. Νομίζω ότι φαίνεται και στα likes. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Τα αγοράζεις και αυτά. Αγοράζεις και likes. Άσε μας, βρε Ηλία, τώρα. Όλα μπορώ να τα αγοράσω. Και like και ό,τι θέλεις, τα πάντα. Εσύ δεν έχεις αγοράσει ποτέ follow. Δεν έχω, παιδιά, όχι, δεν έχω αγοράσει. Ούτε και like, καλέ. Πώς αγοράζονται τα like, δηλαδή. Αγοράζω κάνα μπλουζάκι. 3 like, 10 ευρώ τώρα. Ξεπουλάω. 3 like, 10 ευρώ. Black Friday. Να αγοράσω άνθρωπο, δεν ξέρω, μου κάνει και λίγο τρομακτικό. Να αγοράσω το like σου. Να αγοράσω το Χαλαλιμπάμπα. Είναι ωραίο tweet αυτό, να αγοράσω το like σου. Είσαι να αγοράσω το like σου. Έλα όμως που ξεμπροστιάστηκαν και τους έχουμε εδώ πέρα όλους συγκεντρωμένους. Αλήθεια. Ποιοι είστε εσείς που έχετε τους ψεύτικους? Έναν έναν. Ξεμπροστιαστείτε. Έναν έναν. Fake followers και Instagram πάνε μαζί. Αν έχεις ελάχιστους ακόλουθους στο Instagram και προσπαθείς να τους αυξήσεις τίμια, μη σκάς, γιατί και αυτοί που έχουν εκατομμύρια να τους ακολουθούν δεν τους κέρδισαν απόλυτα με το σπαθί τους. Πανεπιστήμιο στο Λονδίνο προχώρησε σε έλεγχο των λογαριασμών στα social media 99 celebrities με τη βοήθεια λογισμικού μέτρησης που φιλτράρει ψεύτικους λογαριασμούς
και οι μετρήσεις πραγματικά εντυπωσιάζουν. Πρώτη στη λίστα είναι η Ellen DeGeneres, της οποίας το 49% των followers είναι ψεύτικοι λογαριασμοί. Άρα αυτόματα οι 75 εκατομμύρια ακόλουθοι στην πραγματικότητα είναι 37,5 εκατομμύρια. Ότι η Έλεν Ντετζένερες πήγε και αγόρασε. Κάνει και εμένα λίγο. Η Κιμ Καρδάσιαν. Η Κιμ Καρδάσιαν, εγώ. Υποτίθεται ότι είναι κολοσσό το Ιντερνετ. Την έχω πολύ κι εγώ αυτή. Εγώ πολύ, πολύ και τη βγάζω το καπέλο. Σε όλη την οικογένεια Καρδάσιαν. Και εγώ στα Καρδασέικο όλο. Μπράβο στη μάνα του. Στη μάματζερ, όπω τη λένε. Γιατί είναι όχι μάνατζερ απλά, είναι μάματζερ. Το Καρδασέικο το έχουν αγοράσει. Το έχουν αγοράσει. Αλλά η κοπέλα. Η κοπέλα, τι ανάγκη έχει. Οικογενειακό πακέτο. Μήπως το κανάλι της έχει κάνει. Μήπως το κανάλι ή οι άνθρωποι που τα χειρίζονται. Γιατί τώρα. Η αλήθεια είναι ότι και 34 που έχει αληθινούς δεν είναι λίγοι. 34 εκατομμύρια followers. Εκατομμύρια. Εκατομμύρια. Τι, να αγοράσει και 100 να χρειάζεται του 34%, α πούμε. Τι, πια. Όχι, αγόρασε άλλου 30. Άλλου 30 αγόρασε. 35.000. 30 εκατομμύρια. Πώ ήταν το στεγαστικό, το διακοποδάνιο. Follower δάνειο. Γεια σα. Καλησπέρα από την τράπεζα. Είμαστε για το δάνειο για του followers και τα για τα likes, για τα likes. Και δηλαδή, ρε παιδιά, κλικάρεις και μπαίνεις σε μια εταιρεία, ξέρετε καθόλου τη διαδικασία. Τι κάνεις, μπαίνεις και λες... Στο Google, αν το πατήσεις και γράψεις ότι buy Instagram followers, θα σου βγάλει και θα δεις ποιοι μπορείς να αγοράσεις. Στο καλό σήμερα. Νάτε, κατευθείαν, να τον πήγε. Ποιος, μωρέ, θα μπω και θα μπω. Έχω και ένα φιλαράκι, βέβαια, μπορεί να σε φτιάξει πολύ πιο φθηνά. Κοίτα, τώρα έχω τους 300.000. Αν δείτε αύριο και έχω, ας πούμε, 500, απλά επειδή αρέσω. Μη φανταστείτε ότι αγόρασα. Δεν αγόρασε τίποτα. Μια και το πρικό πάει χαμένο στη θύμα, να το πουλήσω, να το σπάσω followers. Κατάλαβε τι γίνεται. Εσύ θα... δεν έχει αγοράσει ποτέ. Όχι, βέβαια. Δεν χρειάζεσαι, εσύ, αγόρι μου. Αλλά επίσης, γιατί να το κάνεις αυτό το πράγμα αφού δεν έχει πραγματικά like. Γιατί νομίζω ότι με παραπάνω followers κάνεις κάποιες διαφημίσεις. Κάποια... Οι εταιρείες όμως το βλέπουν αυτό. Δηλαδή, άμα κοιτάξεις το προφίλ σου για να κάνεις μια διαφήμιση τους, θα δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Καμιά φορά πάτε, νομίζω ότι είναι. Μια αλήθεια, υπάρχει αναλογία. Βλέπεις είναι... όταν έχει πάρα πολλούς followers, με συγχωρείς. Είναι τα like πάρα πολύ λίγα, το καταλαβαίνεις αυτόματα ότι είναι ψεύτικο. Είναι όμως μια αλήθεια, συγγνώμη. Να πούμε και την αλήθεια ότι το Instagram και γενικά τα. Τα social είναι ένα μέρος δουλειάς για κάποιους ανθρώπους. Ναι. Παιδιά, σαφέστατα λέει. Και ένα πολύ καλό μεροκάματο. Ένα καλό μεροκάματο, δεν το συζητώ. Και γενικότερα και για να προμοτάρεις τη δουλειά σου. Ή και για ανθρώπους που δεν τους δίνεται το βήμα κάπου αλλού. Ναι. Έτσι είναι και το YouTube και το Instagram. Δηλαδή, μπορείς να κάνεις ωραία δουλίτσα από το Instagram. Ναι. Οπότε, ίσως για κάποιους είναι θετικό ότι θέλουν να αγοράσουν κάποιους followers για να έχουν και τη δουλειά τους. Σε συνεπέρνει κιόλας. Θα βλέπεις ότι έχει πολλούς followers. Ποιος είναι αυτός που μπορεί να παρακολουθήσει πιο πολύ. Μάνα, αγοράζω followers. Τελειώσαμε. Και like, και like. Εγώ θα αρχίσω να πουλάω πάντα. Εμείς αρχίζουμε και βεβαίως. Θα πουλήσει like το παιδί, θα αγοράσω εγώ followers, θα γίνει business ωραία. Μπράβο. Εμείς έχουμε επί πραγματικού όμως τα δώρα, γιατί τρέχει ο καινούριος μας εβδομαδιαίος διαγωνισμός. Και πάλι με την αγαπημένη μας ελληνική εταιρεία, τη Biocarpet, www.biocarpet.gr. Μπείτε και δείτε τα καταπληκτικά χαλιά που έχει και ένα συν ένα δώρο παρακαλώ σε όλα τα χαλιά μηχανής, γιατί όπως είπαμε καλοκαίρι γίνονται τα χειμωνιάτικα τα ψώνια, γιατί έχει τις χαμηλότερες τιμές. 1.000 ευρώ δε μετρητά σε έναν τηλεθεατή, τηλεθεάτρια του καλοκαιρινότα από τη Biocarpet. Αν στείλετε μήνυμα open κενό ονοματεπώνυμο στο 14999 ή κλείσει σε σταθερό κινητό, από σταθερό κινητό στο ίδιο πενταψήφιο, η Biocarpet λοιπόν μας δίνει τα μετρητά και επίσης τρέχει ο τεράστιος διαγωνισμός για το Polo Volkswagen, το υπέροχο Trendline αυτό Polo, 1.000 κυβικά, 80 άλογα.
το απόλυτο αυτοκίνητο όχι μόνο πόλης, αλλά και οικογένειας και ταξιδιού, τετράπορτο, οθόνες αφής, τα καλύτερα συστήματα ασφαλείας όπως μόνο οι Γερμανοί ξέρουν να τα φτιάχνουν, αντί και οι Ιαπωνέζοι. Αλλά να ξέρετε ότι αυτό το συγκεκριμένο είναι ένα αυτοκίνητο τρόπαιο, όπως το λέω εγώ. Το θέλεις γιατί κάνει τη δουλειά σου και πραγματικά έχεις ένα τέλειο αυτοκίνητο ασφαλείας. Τρόπαιο. Open, τρόπαιο, βέβαια. Έτσι. Open και ενώ ονοματεπώνυμο στο 14999 ή κλείσει σταθερό κινητό στο ίδιο πενταψήφιο. Είστε έτοιμοι να βγούμε στο διάλειμμα? Να πάμε. Ναι, πρέπει να... You want to break free or not? Να φρεσκαριστούμε. Να φρεσκαριστούμε. Αυτό που λέμε όλες οι γυναίκες. Πάω του αλήτα να φρεσκαριστώ. Όλες πάμε για φρεσκα... Εγώ δεν μου ξυμβεί αυτό. Με μία φίλη πάντα μαζί. Φεύγουμε και ερχόμαστε, κυρίες και κύριοι μου, γιατί έχουμε και γυναικεία θέματα. Και αθλητικά, το αγαπημένο μας θέμα. Σήκωσε το γαλλικά. Ελλάδα, διαφημισούλες. Διότι δεν μπορεί κάθε φορά να έχουμε εδώ πέρα την νεολαία και να ζητάνε πράγματα τα οποία εμείς δεν. Σήμερα μου κάνετε το χατήρι, ευχαριστώ πολύ. Και άλλες και παραγγελίες δεχόμεθα, παρακαλώ. Ναι. Και από σένα, Βασιλάκη μου, δεχόμεθα. Βασιλάκη, πες μας και εσύ τι θες να ακούσεις. Εντάξει, εγώ... Τι ακούς, ελληνικά? Τα πάντα. Είμαι και εγώ λίγο συμπορικός. Εγώ ελληνικά μου έλεγα σε Θοδωρίδο. Συμπορικός. Δεν πειράζει. Δεν μασάμε και στο τώρα είμαι Gigi Babies. Και μου πάει να το λέω και λες. Τώρα είμαι στο κρεβάτι μου, κοιμούνται strippers. Είμαι τον κύριε. Δεν μπορώ να ταυτιστώ. Είμαι τον κύριε. Αλλά και εμείς την Bonnie Tyler το πήγαμε ωραία, δεν μπορείς να πεις. Είμαστε πάρα πολύ της Bonnie Tyler και πάρα πολύ των 80s και των 90s. Αυτές τις μέρες και σήμερα ειδικά, παρότι ξύπνησα με μια πολύ καλή διάθεση, έχουμε και αυτά το social media που πάντα σου φέρνει τις αναμνήσεις και, ναι, και πράγματα που σου έχουν συμβεί και γενικότερα σε έχουν κάνει να αισθανθείς πολύ άσχημα. Και μιλάω βέβαια για την επέτειο 2 ετών από το θάνατο, όχι επέτειο, 2 χρόνια από το θάνατο της Ζωής Λάσκαρη, της θεάς Ζωής Λάσκαρη, της γυναίκας που εγώ οφείλω όχι απλά... τα πάντα, γιατί είναι αυτή που με επέλεξε και μου είπε θα έρθεις και θα παίξεις μαζί μου στο θέατρο. Ναι. Το ξέρουμε αυτό. Και, ναι, και ήταν τόσο... ήταν σαν την καλή μου νεράιδα στο κομμάτι του θεάτρου, γιατί εγώ είχα πάντα την αρρώστια με την υποκριτική. Αυτό που σίγουρα με στεναχώρησε σε σχέση με τη ζωή είναι ότι δεν κατάφερα να της δείξω και να μου πει ότι αυτό που έκανε ήταν η σωστή επιλογή. Δεν προλάβαμε να παίξουμε μαζί. Και όλα γίνονται. Όλα γίνονται, ναι. Και έτσι συγκινησιακά φορτίστηκα πάρα πολύ χτες που έβλεπα και την κόρη της, τη Μαρία Ελένη, να σηκώνει φωτογραφίες. Και όχι μόνο, έβλεπα πόσο λείπει η ζωή και από πόσο κόσμο. Και νομίζω ότι αυτό είναι η επιτυχία στη ζωή ενός ανθρώπου και στην πορεία του. Ναι, μια κυρία στο θέατρο, στην τηλεόραση, στον κινηματογράφο. Είχατε δουλέψει, Τζέννη? Όχι. Είχατε γνωριστεί κοινωνικά. Είχαμε γνωριστεί κοινωνικά όμως, ναι. Γιατί εντάξει, ούτως ή άλλως όταν έμπαινε σε ένα χώρο, η ζωή ήταν κάτι το συγκλονιστικό. Και αγαπούσε πάρα πολύ τα νέα παιδιά και ήθελε. Και βοήθαγε πολύ τους νέους και με τις παραγωγές που έκανε ίδια και με τις παραγωγές που έκανε στο θέατρό της γενικά. Βεβαίως, μία γυναίκα η οποία, παιδιά, πραγματικά αγαπούσε τον κόσμο του θεάτρου. Ναι. Αγαπούσε τη σκηνή αλλά και τους ανθρώπους που περιέβαλαν. Ήταν και large. Και πάρα πολύ large. Έχουμε ετοιμάσει ένα αφιέρωμα για τη Ζωή Λάσκαρη. Όχι, δεν θέλουμε να κάνουμε μία μελούρα και ένα μνημόσυνο. Θέλουμε να θυμόμαστε πάντα τη φωτεινή της πλευρά, γιατί αυτό το πλάσμα ήταν η Ζωή Λάσκαρη. Έδινε φως. Και θέλουμε να την τιμήσουμε με αυτό το βίντεο. Μια τις νύχτες μου μετρώ. 2 χρόνια συμπληρώθηκαν από την ημέρα που έφυγε η Ζωή Λάσκαρη. Σαν βόμβα είχε σκάσει η είδηση του θανάτου της Ζωήτσας στις διασημότερες στάρ του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Δεν μου απάντησες. Τι να σου απαντήσω, Βρεφώτη, είμαστε δύο διαφορετικοί κόσμοι.
Και αν τώρα δούμε ότι συμφωνούμε, αργότερα θα καταλάβουμε πως κάναμε λάθος. Υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες ντίβες του ελληνικού σινεμά. Το δροσερό κορίτσι με τις ελκυστικές καμπύλες της που τρέλαινε κυρίως τον ανδρικό πληθυσμό. Θέλεις ένα σοκολατάκι? Της Πόπης. Της Πόπης. Από τη γιορτή σου? Ναι. Άσε, δεν πειράζει, άλλη φορά. Καλά, δεν επιμένω γιατί μπορεί και να έχουν χαλάσει. Το πηγαίο ταλέντο της, η σπάνια ομορφιά της και η πληθωρική της παρουσία συνέθεσαν ένα εκρηκτικό μείγμα που αποτυπώθηκε με αστραφτερό τρόπο στο πανί. Καλή τύχη, κορίτσι μου. Καλή τύχη, αγόρι μου. Μοναδικό φαινόμενο του ελληνικού κινηματογράφου, η Ζωή Λάσκαρη, με πραγματικό όνομα Ζωή Κουρούκλη, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και πρωτοεμφανίστηκε στα 17 της χρόνια, το 1961, στην ταινία «Ο Κατήφορος» και μάλιστα σε πρωταγωνιστικό ρόλο χωρίς να έχει καμία εμπειρία. Ο θείος μου έχει για τη Θεσσαλονίκη, έχει βγάλει ψεύτικα χαρτιά. Είμαι 18. Και πάω στα Καλυστία και φεύγω για την Αμερική. Δύο χρόνια πριν είχε γίνει γνωστή με τον τίτλο της Star Ελλάς που είχε κερδίσει στα Καλυστία. Η ερμηνεία της στον Κατήφορο καθήλωσε το ελληνικό κοινό, το οποίο της πρόσφερε το διαβατήριο για μια λαμπρή καριέρα χέρι-χέρι με τον Φίνο και τον Δαλιανίδη. Ως εδώ. Έμεινε 14 χρόνια στη Φίνος Φιλμ και μόνο δύο από τις ταινίες της δεν ήταν σκηνοθετημένες από το Γιάννη Δαλιανίδη. Έπαιξε σε μια σειρά από κοινωνικά δράματα, επιτυχημένες κωμωδίες και λαμπερά musical, πάντα ως πρωταγωνίστρια. Είναι η μόνη ηθοποιός στον κινηματογράφο που συνεργάστηκε μόνο με μια εταιρεία παραγωγής σε όλη την κινηματογραφική καριέρα της. Συνολικά έπαιξε σε 22 ταινίες της Φίνος Φιλμ, κάτι που αποτελεί ρεκόρ για πρωταγωνιστικούς γυναικείους ρόλους. Η Λάσκαρη έγινε για όλο τον κόσμο η Ζωίτσα και της αναλογή ένα αστραφτερό κομμάτι του παλιού ελληνικού σινεμά. Η Ζωή Λάσκαρη μαζί με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και την Τζέννη Καρέζη θεωρούνταν οι μεγαλύτερες ντίβες της εποχής και οι πιο εμπορικές στάρ στην Ελλάδα. Η εικόνα που διαμόρφωσε μέσα από τις ταινίες της ήταν αυτή μιας δυναμικής και μοιραίας γυναίκας, ενώ αποτελούσε το κρυφό αποθυμένο πολλών αντρών. Μετά την πτώση του εμπορικού ελληνικού κινηματογράφου στα μέσα της δεκαετίας του 70, στράφηκε αποκλειστικά στο θέατρο, έχοντας εκτός των άλλων συνεργαστεί με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Η Ζωή Λάσκαρη, αν και ολοκληρωμένη στάρα από πολύ αποτέλεσε ένα σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή της. Το 1967 παντρεύτηκε τον Πέτρο Κουτουμάνο με τον οποίο απέκτησε μία κόρη, τη Μάρθα, ενώ λίγο αργότερα το ζευγάρι χώρισε. Το 1976 γνώρισε και παντρεύτηκε τον Αλέξανδρο Λικουρέζο με τον οποίο απέκτησε τη δεύτερη κόρη της, Μαρία Ελένη. Το 2013 της απονεμήθηκε βραβείο από την Ακαδημία Κινηματογράφου για τη συνολική προσφορά της στον κινηματογράφο. Ωραία, αυτή ήταν ωραία, η Ζωή Λάσκαρη ωραία. Για μας και νομίζω τώρα ότι είναι από τους ανθρώπους που το όνομα πραγματικά ήταν τόσο ταιριαστό με τον άνθρωπο. Ναι. Ήταν ζωή πραγματικά. Πραγματικά. Έδινε ζωή στο χώρο που έμπαινε, στις δουλειές που έκανε. Εμείς στην τελευταία παράσταση που ετοιμάζαμε τον Αντώνη ναι. τον Λουδάρο, θυμάμαι με είχε πάρει η Μαργαρίτα Ανδρούτσα και μου έλεγε «Έχει ετοιμάσει ήδη το σκηνικό». Είχε τόσο, πραγματικά παιδιά, είχε τόσο κέφι αυτή η γυναίκα για το θέατρο. Που έλεγες ότι εντάξει, ήταν μια στάρ, έτσι, και θα πιστεύεις ότι είναι θρύλος. Ακόμα και μικρότερες γενιές σε θυμούνται για τη δουλειά σου και την ξέρουμε. Ακόμα και εμείς που δεν ήμασταν μικροί τότε, αλλά την ξέρουμε και έχουμε δει όλες τις ταινίες. Και ακριβώς. Πόσο δύσκολο όταν έχεις αυτή την εμφάνιση να ξεπεράσεις την εμφάνισή σου. Πάρα πολύ όμορφη γυναίκα πάντως. Ωραίος άνθρωπος. Δυναμική και μοιραία γυναίκα. Δυναμική και μοιραία. Ναι, ναι, αυτό ήταν η Ζωή Λάσκαρη. Λείπει, δεν το συζητώ. Λείπει και φαίνεται από τον κόσμο που την αναζητά και είδα. Πραγματικά χτες είδα και απλό κόσμο. Βομβαρδισμός, πραγματικά. Η απίθανη Ζωή Λάσκαρη. Εγώ είχα την ευτυχία έτσι, έστω και στο τέλος να την γνωρίσω για λίγο, τη θέλαμε ακόμα κοντά μας, αλλά η μοίρα πραγματικά έτσι και η ζωή
παίζει τα δικά της παιχνίδια. Ακριβώς. Και μιας και είπα για ζωή και παιχνίδια, γιατί και αυτό το κορίτσι εδώ είναι παιχνιδιάρικο. Οπωσδήποτε. Εσένα, ας πούμε τώρα, και μιας και ήμασταν και στο θέατρο και είπαμε τόσα, η ζωή του χρόνου πού θα σε πάρει? Η ζωή του χρόνου σε ένα καινούριο, πολύ καινούριο πράγμα. Είδα εγώ τη φωτογραφία με τη Βάσια Παναγοπούλου. Ναι, η Βάσια Παναγοπούλου, να πούμε, μαζί με τον κύριο Δημήτρη Αγγελόπουλο, πήραν το θέατρο Αλάμπρα στη Στουρνάρη και θα του δώσουν ζωή μετά από 10 χρόνια. Τέλειο. Μπράβο. Με μια πλήρη ανακαίνιση. Εγώ θα την έλεγα συθέμελη, που μου αρέσει η λέξη. Πιστεύω ότι μέσα στον Οκτώβριο, γύρω στις 10 με 12, θα κάνουμε την πρεμιέρα μας. Ξενοδοχείο Παράδεισος. Ζορζ Φεϊντό, κλασικός, να πούμε. Απίθανο. Κλασική κωμωδία. Η μετάφραση και η διασκευή είναι του Πάνου Μαραντίδη και της κυρίας Βάσιας Παναγοπούλου, οι οποίοι θα το συνσκηνοθετήσουν κιόλας μαζί, φίλοι. Ένας πολύ πολύ μεγάλος θείασος, να πούμε. Και τους έχω εδώ για να μην... Πεθαίνω με ταραβασάκια, βεβαίως. Τι να κάνω τώρα. Ξέρεις τι, το ζήσα κι εγώ ως καλεσμένη εκπομπής. Ναι, είναι ντροπή να μην τους πούμε όλους. Παρακαλώ. Τους ανθρώπους. Ρίχτα Τζένι. Να πούμε ότι είναι η κυρία Βάσια Παναγοπούλου. Παίζει στο θέατρο μετά από αρκετό καιρό, εμφανίζεται. Ο κύριος Γιώργος Παρτσαλάκης, ο Κώστας Αποστολάκης, η Σοφία Βογιατζάκη, εγώ, ο Κώστας Φλοκατούλας, ο Βασίλης Κούκουρας, η Χρύσα Κλούβα, ο Παναγιώτης Καρμάτης, η Νένα Δρογκίτη, η Ηλιάνα Καλυμνάκη, η Άννα Γιαννακά και ο Παντελής Καναράκης. Α, μιλάμε για κάτι απλό, ο θείασος. Ναι. Είμαστε μεγάλος θείασος, είναι παραγωγή. Μπράβο σε αυτούς που αποφασίσαν. Θα το δούμε τώρα. Έχεις και να πούμε και μία δουλειά που είναι εκτός τηλεόρασης. Ναι, είναι άλλο πράγμα αυτό. Το άλλο κομμάτι σου. Ναι, 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 έχω... Έχει μία φυσιολογικότητα αυτό και μία ισορροπία πάντα, να ξέρεις. Εγώ το είμαι κοινωνικά. Είναι η αρχή μου, είναι η αρχή μου. Εκεί ξεκινάνε όλα, τα υπόλοιπα τα κάνω όσο μπορώ. Γιατί το 2019 δεν μπορείς να μην κάνεις πολλά πράγματα. Αλίμονο. Δυστυχώς. Και είσαι και σε τέτοια ηλικία που τώρα είναι η φάση του τρεξίματος. Έχω μάθει έτσι. Έχω μάθει δηλαδή να είμαι συνέχεια στο 300%. Προσπαθώ. Μακάρι, αγοράκι μου. Ό,τι ονειρεύεσαι, εύχομαι να γίνει πραγματικότητα. Δεν σας χαιρετώ ακόμα. Όχι, όχι, που τελειώσαμε. Διότι κυρίες και κύριοι μου, τι τελειώσαμε. Α, δεν τελειώσαμε. Εγώ δεν έχω χειριστεί εδώ τα κουμπιά, θα πατήσω τα ρομποτικά πάλι να βγει. Ποιος θα βγει τώρα? Διότι η κοπέλα που φόρεσε το μάξι θα έχει και την περισσότερη παρουσίαση. Μόνο οι μαξοφορούσες θα βγαίνουν. Μόνο. Τη λιγουρεύεστε. Λιγουρευόμαστε, τι θέλουμε. Θέλετε να τη δούμε αυτής αμέσως? Είναι η ώρα της έρευνας. Βέβαια, θα έχουμε τον τίτλο της έρευνας. Παρακαλώ. Θα πούμε ότι είναι 5 στοιχεία που κάνουν ένα ζευγάρι μια σχέση πιο ευτυχισμένη. Είναι ένα ζευγάρι. Τέλεια. Εδώ είμαστε. Καταλαβαίνω τι εννοεί και τι γελάει η κυρία Τζένι. Μόλις είναι γυναική έρευνα αυτή, Βεβαίως και είναι γυναική. 5.000 άτομα έχουν εξεταστεί, η Τζένι μου. Έχουν εξεταστεί, ακούω. 5.000 άτομα έχουν εξεταστεί που είναι σε σχέση, αν είναι καλά στα μυαλά. Και έχουν πάει στο Παρίσι εδώ, αυτό θέλω να μάθω. Βεβαίως, είναι από τα 5.000 άτομα. Το ένα στοιχείο είναι αυτό. Είναι μεγάλη ευτυχία. Θες να τη δεις? Υπάρχουν δηλαδή συνταγές, 5 στοιχεία που θα κάνουν τη σχέση ευτυχισμένη. Βεβαίως. Θα τα δω. Ένα στυλό που έχουν εξεταστεί είναι ήδη ευτυχισμένοι. Στυλό κατευθείαν. Στυλό, πείτε. Από ξεκινάμε να σημειώνουμε, Ιωάννα. Έχω βίντεο. Α, να πω. Να δω. Μία από τις μεγαλύτερες έρευνες που έχουν γίνει ποτέ για θέματα σχέσεων, έρευνα του Αγγλικού Open University και του Economic and Social Research Council, εξέτασε 5.000 ανθρώπους σε σχέσεις ανεξαρτήτως ηλικίας και κοινωνικής τάξης επί 2 χρόνια και βρήκε 5 κοινά στοιχεία σε όλες τις ευτυχισμένες σχέσεις. Ξεκινάμε λοιπόν! Αν είστε παντρεμένοι, μην κάνετε παιδιά. Και αν έχετε παιδιά, μην παντρευτείτε. Μια γυναίκα που έχει κάνει παιδιά είναι πιο ευτυχισμένη από μια γυναίκα που δεν έχει παιδιά και δεν έχει παντρευτεί. Όμως όσον αφορά στις σχέσεις, τα παιδιά φαίνεται πως δεν φέρνουν ισορροπία στο ζευγάρι. Σύμφωνα με την έρευνα, τα παντρεμένα ζευγάρια που δεν έχουν παιδιά έχουν πιο ικανοποιητική σχέση, ενώ οι γονείς που δεν είναι παντρεμένοι είναι πιο ευτυχισμένοι από αυτούς που ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας. Εκτίμηση ευγνωμοσύνη. Οι άνθρωποι που λένε ευχαριστώ στους συντρόφους τους συχνά έχουν πιο ευτυχισμένες σχέσεις. Κεφάλαιο κομπλιμέντα.
Τόσο οι γυναίκες, όσο και οι άντρες χάνουν μέσα στη σχέση την αυτοπεποίθησή τους και αναζητούν περισσότερο την επιβεβαίωση από τον σύντροφό τους. Γι' αυτό ένα ζευγάρι που ανταλλάσσει συχνά κομπλιμέντα είναι πιο ευτυχισμένο και πιο ικανοποιημένο από τη σχέση του. Κεφάλαιο ερωτικές εμπειρίες. Σύμφωνα με την έρευνα, οι άνθρωποι που είχαν κάποιες εμπειρίες σε μακροχρόνιες σχέσεις πριν το γάμο ή την επόμενη σχέση είναι πιο ευτυχισμένοι εφόσον ξέρουν τα ελαττώματά τους και έχουν μάθει από τα λάθη τους. Ηλικία. Οι άντρες που δήλωσαν πιο ευτυχισμένοι στις σχέσεις τους ήταν είτε νεαροί είτε πολύ μεγάλοι. Οι άντρες μέσης ηλικίας δήλωσαν λιγότερο ικανοποιημένοι. Όσο για τις γυναίκες, φαίνεται ότι είναι πιο ευτυχισμένοι στις σχέσεις τους όταν είναι κάτω των 34 χρόνων. Τα ακούτε? Εγώ έχω συγκλονιστεί. Δόκτωρ Τζένι, ένα μικρό σχολιασμό, παρακαλώ. Πρέπει να κάνω καταγγελία. Είπε όχι στο γάμο. Μάλιστα. Και κάτω από 34 οι άντρες είναι αυτοί που είναι ιδανικοί για μεγαλύτερη ευτυχία. Είναι πιο ευτυχία. Καλησπέρα και καλή βραδιά, εύχομαι. Δεν μπορώ. Παρακαλώ. Δεν μας είπε και τι πάει καινούριο, βέβαια, η έρευνα. Όπα. Πόσο χρονιά όλες τις έρευνες τις έχεις καταρακώσει. Δεν μπορώ, δεν είμαι καλά. Δεν ξεφτυλά στον Boston αυτή τη στιγμή. Πού έγινε αυτή η έρευνα, δεν θυμάμαι. University of Boston. Στην Αγγλία, στο London. Γιατί πού δεν συμφωνεί, στο ότι δεν πρέπει να παντρευτεί το ζευγάρι? Όχι, γιατί στα παιδιά, α πούμε, που λέει για τα παιδιά. Τι? Γιατί τα παιδιά πολλέ φορέ φέρνουν την ευτυχία μέσα ένα ζευγάρι. Όχι, δεν συμφωνώ. Γιατί είναι πρόβλημα? Α, εγώ συμφωνώ. Και το κάνω από καρδιά. Εδώ, ναι. Κυρία Χριστίνα μου. Βγάλτε την ευτυχία, την παντρεμένη και την ανήπαντρη να γίνει εδώ πέρα. Κοιτάξτε, παιδιά, ο καθένας την προσαρμόζει ούτως ή άλλως στην έρευνα αυτή στη ζωή του, αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκινάει και έρχεται το παιδί, είναι συνήθως η φάση που το ζευγάρι. Την ακούς λίγο. Την ακούς λίγο. Ναι. Γιατί έρχεται ένας τρίτος άνθρωπος που όλη η ζωή σου αφιερώνεται σε αυτόν. Είναι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι και ο ερωτισμός και όλα πάνε λίγο πίσω. Θέλει σχέση, δεν είναι έτσι. Τι? Θέλει δουλίτσα, λέω, η σχέση. Θέλει δουλίτσα η σχέση, είπε η Ιωάννα η Μαξοφορούσα και την αυχοριστώ. Κοριτσάκι μου, θα τα πούμε αύριο. 34, εγώ αυτό θα κρατήσω. Το 34 είναι. Εντάξει. Λοιπόν. Τα κομπλιμέντα και η εκτίμηση είναι αυτονόητα. Εδώ έχουμε διεξηφισμό οι δυο μας, τεράστιο. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Μια υφέρπουσα ερωτική ένταση. Εδώ, πόσο χρονών? 30 σχεδόν. 30. Μέσα στο τέτοιο. Εγώ είμαι young, 28. 28. Α, μέσα κι άλλα. Μήπως να φέρω κανένα τριαντάρι ακόμα. Κάτι, μπας και γίνει το συν μαζί. Που μου τον ζητάνε από παντού, αυτό είναι η αλήθεια. Δεν έχει και παιδιά και είναι και... Δεν περίμενα ποτέ ότι θα κάνουμε αθλητική στήλη και θα έχει τόσο ενδιαφέρον από τις γυναίκες. Αλλά έχω το λόγο. Γρηγόρη. Χαίρετε. Καλά, ένα ωραίο παιδί ο Γρηγόρης. Βρε Γρηγόρη, πόσο χρονών είσαι, παιδί μου? 31. 31 είπε. Μέσα στην έρευνα, μην το συζητείς. Θα το κάνω χρυσό κουβέντο σήμερα. Νιώθω, Κατερίνα, ότι είναι τιμωρία αυτό. Ότι σήμερα είμαι εδώ. Το και ξέρω, δεν είμαι αγάπη μου. Παραλία δεν μιλάμε. Τιμωρία για αυτά που. Βέβαια, τα μηνύματα που είσαι όρθιος, έχω έτσι πολλά συγχαρητήρια. Που είσαι όρθιος είναι λάθος. Εμείς ζηλεύουμε που είσαι στην παραλία πάντως εμείς εδώ. Τα φοινικό φλερ. Να πούμε ότι οι γυναίκες έτσι ενδιαφέρονται πια για τα αθλητικά. Δεν ενδιαφέρονται βέβαια. Ναι, εννοείται ότι ενδιαφέρονται. Και πραγματικά για την μπάλα. Πέραν του αν είναι ωραίος αθλητικό. Και δίνουμε και πληροφορίες για να μπορούν να συζητάνε με τους άντρες. Βεβαίως. Τι μας φέρνεις? Σας φέρνω μπάσκετ. Γιατί είχαμε χθες το τελευταίο παιχνίδι της εθνικής ομάδας για το τουρνουά Ακρόπολης. Ιτήθηκε 85-80 από την εθνική ομάδα της Σερβίας. Ναι. Φιλικό είναι. Δεν πειράζει. Μας πειράζει μία ήττα. Ο στόχος είναι το παγκόσμιο της Κίνας. Εκεί πρέπει να εμφανιστεί η εθνική ομάδα. Καμιά φορά και ήττα κάνει καλό σε μια ομάδα, αν την ξυπνάει λίγο και να βλέπει τα λάθη της. Προφανώς. Καλύτερα τώρα. Λοιπόν, Είχαμε τραυματισμό, ε. Ναι, ακριβώς. Είχαμε το πλήγμα με τον τραυματισμό του Γιάννη Αθηναίου, ο οποίος έπαθε σοβαρή ζημιά, ρήξη προς του χιαστού. Εδώ βλέπουμε τα πλάνα. Σηκώσανε τον Γιάννη Αθηναίου οι συμπαίκτες του. Το έβλεπα live. Το παιδί σφάδαζε πραγματικά. Και δυστυχώς είναι από τους χειρότερους τραυματισμούς που έχει πάθει. Ναι, είναι από τους πολύ δύσκολους τραυματισμούς. Για να το λέτε. Ελπίζουμε να το ξεπεράσει ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Θα αντικατασταθεί λογικά από τον Βαγγέλη Μάντζαρη, ο οποίος θα κληθεί εκ νέου στην εθνική ομάδα. Θυμίζω ότι είχε κοπεί από την αποστολή της εθνικής ομάδας, η οποία αναχωρεί την Τετάρτη για την Κίνα, εκεί που θα δώσει κάποια ακόμα φιλικά προετοιμασίας με η Ιορδανία, Κίνα και μία εκ των Τουρκία και Σενεγάλη. Και στη συνέχεια, την 1η του Σεπτέμβρη, θα κάνει η πρεμιέρα στο Μουντομπάσκετ, εκεί όπου ελπίζουμε να τα πάει πάρα πολύ καλά. Το ελπίζουμε και θα το δούμε φανατικά. Καλά θα πάμε. Να φύγουμε, λέω, από το μπάσκετ και να πάμε στο Στίβο. Εκεί όπου η Κατερίνα Στεφανίδη πήρε την πρώτη θέση. Το κορίτσι μας, συγχαρητήρια. Βέβαια.
πρώτη θέση στο τουρνουά του Diamond League στο Birmingham. Έδειξε η Κατερίνα Στεφανίδη με το 4.75 ότι είναι σε καλή κατάσταση. Έχει ακόμα να αγωνιστεί στο Diamond League στο... Μου διαφεύγει, πού είναι η σημείο μου, στο Παρίσι στις 24 Οκτώβου και εν συνεχεία στο τελικό της διοργάνωσης στις Βρυξέλλες. Φυσικά ο στόχος είναι στο τέλος του Σεπτέμβρη να εμφανιστεί πανέτοιμη για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Σπουδαία και σταθερή αθλήτρια. Ναι, είναι σταθερή. Αυτό είναι που τη χαρακτηρίζει. Πολλές φορές έχει πάρει μετάλλια χρυσά, είτε και στους Ολυμπιακούς, εξαιτίας της σταθερότητας που έχει στα άλματά της. Περνάει με την πρώτη, και οπότε έχει αβαντάζ απέναντι στους υπόλοιπους. Πόσο δύσκολο αυτό το άθλημα πραγματικά. Και εγώ είναι από τα πράγματα που βλέπω και δεν μπορώ να... Της λεπτομέρειας. Είναι της λεπτομέρειας, είναι και αυτό ένα άθλημα με τραυματισμούς που ταλαιπωρεί πολύ συχνά τις αθλήτριες. Η Στεφανίδη είναι το καμάρι μας, δεν το συζητώ, την περιμένουμε. Υγεία και... Υγεία πάνω απ' όλα, δεν το συζητώ. Λοιπόν, έχουν αρχίσει τα μεγάλα πρωταθλήματα. Η Ισπανική La Liga ξεκίνησε, νομίζω, με τον καλύτερο τρόπο, όχι για τους φίλους της Μπαρσελόνα, αλλά γενικότερα για τους φίλους του ποδοσφαίρου. Καθώς βλέπουμε εδώ τον Αρίτ Αντούριθ, ο οποίος μπήκε αλλαγή Bilbao. Με την φανέλα της Αθλέτικ Μπιλμπάου το 85ο λεπτό. Α, και κοιτάξτε τι έβαλε. Αυτό είναι το πρώτο γκολ της φετινής La Liga. Ωραίο παιδί. Ωραίο παιδί. Στα 38 του, παρακαλώ, ο κύριος Αντούριθ. 38. Είναι εκτός. Είναι όχι, όχι. Ο Αντούριθ είναι ενδιαφέρον. Ναι. Ακμεότατος σκόρερ. Αυτό που λέει ο Βασίλης ότι στην Μπιλμπάο παίζουν μόνο Καταλανοί. Είναι μια ομάδα η οποία... Όχι Καταλανοί. Βάσκοι. Βάσκοι. Συγγνώμη, ναι, Βάσκοι. Είναι η ομάδα των Βάσκων. Είναι καθαρά μια, θα έλεγα, τοπικιστική έτσι ομάδα. Ωραία μπάλα και επίσης ο Αντούριθ είναι η απόδειξη ότι όταν γουστάρεις το άθλημά σου. Ας είσαι και η ηλικία είναι απλά ένα νούμερο, έτσι. Ναι, κάνεις ψαλιδάκια και σκάφη. Μιλάμε ότι ο συγκεκριμένος παίζει πάρα πολλά χρόνια στο κορυφαίο επίπεδο. Βέβαια, μπράβο. Και είδαμε τι ψαλιδάκι έβαλε. Ωραία. Ήταν ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το... Το Ισπανικό πρωτάθλημα. Για να κλείσουμε, πάμε σε δύο αθλητές. Η μία έχει σταματήσει πλέον τον αθλητισμό, ο άλλος συνεχίζει. Βασιλική Πετρούνια και Βασιλική Μιλούση και Ελευθέρη Πετρούνια. Παιδιά, το ίδιο είναι. Βασιλική Πετρούνια. Ναι, ναι, δεν το συζητώ. Λοιπόν, η οποία διανύει τον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης. Αυτό που είδαμε ήταν πριν, ήταν το story που ανεβάσαν σήμερα το πρωί. Γενικότερα, ο Ελευθέρης Πετρούνιας φωτογραφίζει την καθημερινά την Βασιλική Μιλούση. Και βλέπουμε την κυλίτσα της να μεγαλώνει, γλυκαίνει το πρόσωπό της ακόμα περισσότερο. Είναι πολύ γλυκιά κοπέλα έτσι κι αλλιώς. Βλέπουμε την κοιλιά της, η οποία φωτώνει. Σε τρία μηνάκια περίπου θα έχουμε τον διάδοχο. Πολύ ωραία. Υπέροχο ζευγάρι. Ναι, ωραία. Αυτά. Αγόρι, τα λέμε αύριο ή θα ξαναφύγεις? Θα δούμε για αύριο, γιατί υπάρχουν πολλά θα θέματα. Θα δούμε, μας καψουρεύει, κυρίες και κύριοι, ο Γρηγόρης. Θα πάει ο Γρηγόρης. Δεν πειράζει, έχω και τον Γρηγόρη του οίκου των Ατριδών. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, αποχαιρετούμε Γρηγόρη Ποζιό και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας θυμίσουμε λίγο πριν φύγουμε από το καλοκαιρινό για σήμερα Δευτέρα, γιατί τώρα ήρθαμε, κατσικωθήκαμε, τελειώσαν οι διακοπές, ότι τρέχει ο εβδομαδιαίος μας καινούριος διαγωνισμός με την αγαπημένη μας ελληνική εταιρεία Biocarpet. 1000 ευρώ μετρητά σε έναν τηλεθεατή-τηλεθεάτρια του καλοκαιρινότ. Αν στείλετε μήνυμα open κενό ονοματεπώνυμο στο 14999, κλείσει σταθερό κινητό. Και όλα αυτά γιατί η Biocarpet τις γιορτάζει τις εκπτώσεις. Όχι μόνο με τα 1000 ευρώ που παρέχει εδώ σαν δώρο στην εκπομπή, αλλά και με ένα συν ένα δώρο στα χαλιά μηχανής με μείον 75% είδα στα λευκά είδη και γενικότερα με τρομερές εκπτώσεις. www.biocarpet.gr, 40 καταστήματα για να επισκεφτείτε. Φυσικά με αυτό το ίδιο και ένα μήνυμα ή κλήση διεκδικείτε και το Polo Volkswagen Trendline. Το υπέροχο αυτό μεγάλο δώρο του Open, το ζηλεύετε, το θέλετε και εμείς το θέλουμε. Αν μπορούσαμε να φύγουμε από το πλατό με αυτό, θα φεύγαμε, αλλά δυστυχώς το έχουν μπλοκάρει. Θα φύγουμε με το μαγικό χαλί της Βιοκαρπέτ. Θα φύγουμε με μαγικό χαλί Βιοκαρπέτ, πολύ σωστά το λέει ο Βασίλης. Open κενό ονοματεπώνυμο στο 14999. Διαφημισούλες και ερχόμαστε να αποχαιρετιστούμε. Περάστε ωραία, βρε. Ναι, ναι. Σας άρεσε. Θα μας τα πείτε μετά. Φύγαμε.
αλήθεια. Είναι ελάτε αρχές Σεπτεμβρίου που κλείνει το καλοκαιρινό, θα πάρουμε γκασμάδες. Τίποτα. Από κάτω. Γκάμπριο θα γίνει εδώ. Με Νιρβάνα, το έχουμε κάνει το μεταξύ μουσικόραμα την εκπομπή, έτσι. Γιώργος Γκούτης. Ναι, αυτοκτόνησε. Δυστυχώς, Κέρτ Κομπέιν. Το μεγάλο αυτό αστέρι. Ήταν στην κατάρα των 27. Μάλιστα. Ναι. 27 χρόνια και πρόλαβε και έκανε τόση επιτυχία. Είναι, πρέπει μια μέρα να του συγκεντρώσουμε, αγάπες μου, πάνω, ναι, αν του ακούτε, γιατί πραγματικά αυτή η κατάρα των 27 είναι, ναι, ένα πραγματικό μυστήριο. Έχει. Και μια και είμαστε στα μουσικά και γενικότερα είμαστε στην πόλη και θα είμαστε παραμένοντες στην πόλη, να μην ξέρουμε πού να πάμε, τι να κάνουμε. Να πάμε πουθενά έτσι, κάμια βολτίτσα. Ειρήνη μου. Λοιπόν, και δεν έχουμε μόνο νέα για την πόλη, έχουμε να σου πω για όλη την Ελλάδα. Και για την περιφέρεια, βεβαίως. Ακριβώς, ναι, λοιπόν, σήμερα όσοι είσαστε στα Χανιά, συγκεκριμένα στο Θέατρο Ανατολική Σταύρου, τοκ-τοκ, Κώστας Σπυρόπουλος, Νίκος Πολυτερόπουλος, Δημήτρης Ταραβλεόβα, Ναταλία Αδραγούμη, φοβερή παράσταση. Φοβόνται Μύρη, αγαπημένοι φίλοι μας. Παιδιά, είναι από τις πιο αστείες παραστάσεις που μπορείτε να παρακολουθήσετε. Έχει πάρα πολύ γέλιο. Ναι. Και πάρα πολλά χρόνια παίζετε, να πούμε. Έξι. Πόσα χρόνια. Έξι, αν δεν κάνω λάθος, είναι αυτά. Και ακόμα αυτή η παράσταση νομίζω έχει να δώσει. Είναι καταπληκτική. Όχι που παίζει και η φίλη μας. Όχι, παίζει η φίλη. Που τη λατρεύουμε. Είναι πολύ ωραία παράσταση. Ακριβώς. Και τώρα θα σας πάω εδώ, για εμάς τους Αθηναίους. Λίγο έξω από... Σαφέστατα, ναι. Open Beyond, λοιπόν. Συμμορία των 12. Έτσι, μπράβο, χαίρομαι που αντιδράσε έτσι. Ό,τι καλύτερο για σήμερα. Μία περιπέτεια, George Clooney, ποιος άλλος είναι, η Julia Roberts. Πραγματικά είναι τόση. Catherine Zeta-Jones, Julia Roberts. Είναι, θυμάστε τότε, είχε φτιαχτεί αυτό το Dream Team που λέγαμε, συμμορία των 11, δηλαδή στους 12 ποιοι θα είναι, ρε παιδί μου. Και είναι μία ταινία που το sequel δεν μας απογοήτευσε. Δηλαδή ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό. Έτσι, ακόμα πιο εδώ, βλέπετε ερωτική εμένα κατάσταση. Εμένα μου αρέσει το Matt Damon. Σήμερα στις 10, ωραίος, να πούμε ότι το Open κάθε βράδυ βάζει ταινιάρες. Ταινιάρες. Και είμαστε πια... Λοιπόν, το μαζεύουμε γιατί μας παίρνει. Ειρηνούλα, ευχαριστούμε. Περάσατε ωραία. Πολύ. Σας άρεσε. Θα μας ξανάρθετε. Θα μας ξανάρθουμε. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε λατρεμένη Τζένι Διαγούπη. Λυσίμο που θα σε ξανάχουμε, γιατί εσύ παραμένεις Αθήνα, εσύ παστινό. Εγώ όχι, αλλά έχω πρόβες από αύριο. Αχ, κακούργα έχει πρόβες το κορίτσι μου. Ναι. Καλή επιτυχία, αγάπη μου. Σε σένα επίσης. Ό,τι ονειρεύεσαι πραγματικά να σου έρθει. Σας φιλούμε κατά μούτρος, αύριο 10 Νταν, εδώ καλοκαιρινό. Νταν καραντάν. Με τα γόρι μου. Δεν ξαναφεύγουμε τώρα. Το σκυλοβάτι και άδειας είναι στις Κέρκυρες.